Ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλώς ήρθατε στη σημερινή βιβλιοπαρουσίαση της τελευταίας έκδοσης των εκδόσεων Red Marks, οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι. Όπως είναι γνωστό, η συγκεκριμένη έκδοση γίνεται με αφορμή την επέτειο από τα 80 χρόνια από τη δολοφονία του Λέοντα Τρότσκι από ένα σταλινικό πράκτορα, το Ραμόν Μερκαντέρ. Ένα έμβλημα με αυτό, με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός, επιχειρούμε σήμερα με αυτή την έκδοση να ανοίξουμε ξανά τη συζήτηση και να θυμίσουμε την επικαιρότητα και τα συμπεράσματα που μπορούν να βγουν από τη ζωή και από το έργο του μεγάλου επαναστάτη. Ο Λέων Τρότσκι υπήρξε μια προσωπικότητα, η ζωή της οποίας ήταν απολύτως συνδεδεμένη με την εξέλιξη της Επανάστασης. Από το 1905 μέχρι το 1917, μέχρι την άνοδο, την πτώση, όλη τη ζωή ήταν απολύτως συνδεδεμένη με την εξέλιξη των συγκεκριμένων αγώνων και με το πώς, ας πούμε, η εργατική τάξη κατάφερε να φτάσει στο σημείο να πάρει την εξουσία στα χέρια της. Ο Λέων Τρότσκι υπήρξε μια προσωπικότητα όπου ήταν ταυτόχρονα πολύ μεγάλος θεωρητικός, πολύ μεγάλος πολιτικός και πολύ μεγάλος στρατιωτικός ηγέτης, και θεωρούμε ότι το έργο του είναι απολύτως σημαντικό να μελετηθεί ξανά και σήμερα, όχι μόνο επαιτειακά, αλλά να μπορέσουν να αντληθούν συμπεράσματα έτσι ώστε να φύγει από τη σκουριά της Επανάστασης, από την τιμή της Επανάστασης, σκουριά δεκαετιών, η οποία έπεσε λόγω των συκοφαντιών πάνω στο πρόσωπο και στο έργο του Τρότσκι, αλλά και συνολικότερα να μπορέσουμε να αντλήσουμε συμπεράσματα για τις μάχες που έχουμε να δώσουμε σήμερα. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα. Να ξεκινήσει η διαδικασία της συζήτησης. Έχουμε 4 ομιλητές για σήμερα, τον Θοδωρή τον Πέστα, τον Δημήτρη τον Κατσορίδα, τη Μάνια την Παρσεύσκη και τον Αντώνη τον Ταβανέλο. Με τη σειρά που τους ανέφερα, λοιπόν, ο Θοδωρής ο Πέστας θα είναι ο πρώτος ομιλητής από τα δίκτυα για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του σήμερα. Θοδωρή, πρέπει να έχεις κλειστό το μικρόφωνο σου. Εντάξει, με ακούτε? Ωραία. Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάντα λέω ότι οι εκδόσεις Red Marks αξίζει να στηριχτούν, γιατί εκδίδουν μια σειρά από πολύ σημαντικά βιβλία μαρξιστικής φιλολογίας. Και αυτό το συγκεκριμένο που θα συζητήσουμε είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Πολλοί, αν το κρίνουν επιπόλαια, ίσως θα πούν, ενδεχομένως πριν το διαβάσουν, ότι είναι παλιά ζητήματα αυτά. Αλλά πολύ σύντομα θα αποδειχθεί και μέσα από τη συζήτησή μας ότι είναι πολύ σύγχρονα. Χαίρομαι λοιπόν που θα συζητήσουμε για αυτό το βιβλίο. Λυπάμαι που το κάνουμε σε αυτές τις συνθήκες και όχι όπως το κάναμε μέχρι τώρα στο μανιφέστο από κοντά και πιο ζωντανά. Και ελπίζω στο μέλλον να τα καταφέρουμε πάλι. Κατά μια ευτυχή σύμπτωση, όταν θέλω να πω μερικά εισαγωγικά δηλαδή, μου έγινε η πρόταση να μιλήσω. Εκείνη τη μέρα είχα τελειώσει το «Πού βαδίζει η Γαλλία» που το διάβασα μετά από δεκαετίες σε μια παλιά έκδοση του 1978. Και όταν ξεκίνησα να ετοιμάζομαι για τη συζήτηση, θυμήθηκα μια φράση που δεν θα ξεχάσω ποτέ, που μου είχε πει ένας εργάτης το 1983 στην Αγία Βαρβάρα Χαλανδρίου, αυτό που λέμε ένας προχωρημένος εργάτης του κουκού εσωτερικού, που μου είπε «Άτροσκιστές η παλιά φρουρά του κομμουνισμού». Και όταν φτιάξαμε μια σχέση μετά πολιτική, είπε ότι το είπε αυτό γιατί θεωρούσε ότι ο Τρότσκι υπερασπίστηκε τις αρχές του Λένιν και του Μάρξ. Λοιπόν, για να αρχίσω, το 1912, πριν 108 χρόνια, ήρθε στα Βαλκάνια ένας νεαρός τότε σχετικά πολεμικός ανταποκριτής για τους Βαλκανικούς πολέμους, ο οποίος περιδιάβηκε τα πεδία των μαχών, είδε όλη την αθλειότητα, συνάντησε το θάνατο, μπροστά του είδε την άθλια συμπεριφορά των αξιωματικών απέναντι στους ίδιους τους στρατιώτες, το πογκρόμ απέναντι στους εχθρικούς πληθυσμούς, και μετά επισκέφθηκε τη Σόφια και το Βουκουρέστι, πήγε σε αριστοκρατικές συνοικίες και είδε αυτή την τρομερή αντίθεση, τη χλειδί μέσα στην οποία ζούσαν, περιγράφει τις βραδινές τους εξόδους στα κοσμικά ρεστοράν και τα λοιπά, με τα λαντό και τα αυτοκίνητα της εποχής.
υπήρχε, και λέει ρητορικά ότι υπήρχε τόσο συνωστισμός που αναρωτιότανε πού θα βάλουν τους στρατιώτες που θα έρθουν. Αυτός ο άνθρωπος είπε τότε κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μας εδώ, ότι στα Βαλκάνια ή θα είσαι ανυποχώρητος διεθνιστής ή ορκισμένος εθνικιστής. Μετά από 5 χρόνια θα ηγηθεί ενός άλλου πολέμου, ενός ταξικού πολέμου, σαν αρχικός του κόκκινου στρατού, γυρνώντας με το κόκκινο τρένο τη μισή Ρωσία. Και στις 20 Αυγούστου του 1940 θα δολοφονηθεί με μια ορειβατική αξίνα από έναν σταλινικό πράκτορα, το Ραμόν Μερκαντέρ ή Φρανκ Τζάνξον ή Ζακ Μορνάρ. Δεν ήταν η πρώτη απόπειρα που είχε γίνει, ήταν η πρώτη πετυχημένη, είχε γίνει άλλη μία μήνες πριν. Όπως είχαν γίνει και άλλες δολοφονίες του γιού του, του Ρούντολφ Κλέμεν, του Ίγνας Ράιζελ, τότε γραμματέα της, ο πρώτος της Τετάρτης Διεθνούς κτλ. Ο σταλινισμός φυσικά θα αρνηθεί την αυτουργία. Ο ίδιος ο δολοφόνος θα ισχυριστεί ότι ήταν ένας απογοητευμένος οπαδός, αλλά δεν θα μπορέσουν να εξηγήσουν, και γι' αυτό το αποσιωπούν, πως μετά την αποφυλάκησή του έζησε μεταξύ Αβάνας, Πράγας και Μόσχας και βραβεύτηκε με το βραβείο του ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης. Υπήρχε ένα ολόκληρο δίκτυο που είχε φτιαχτεί στο ολιγάριθμο τότε τροσκιστικό κίνημα από πράκτορες οι οποίοι είχαν διεισδύσει και κατάφεραν να τον δολοφονήσουν. Η ζωή του Τρόσκι ήταν σαν κινηματογραφική ταινία που θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Η ζωή ενός επαναστάτη». Από πολύ μικρός μπήκε στο κίνημα, δραπετεύει από τη Σιβηρία το 1905, το 1902 γίνεται πρόεδρος του Σοβιέ της Πετρούπολης, τον συλλαμβάνουν, ξανά δραπετεύει από την Σιβηρία, φεύγει στο εξωτερικό, συμμετέχει στο Σοσιαλδημοκρατικό Συνέδριο το 1907, το 2014 σπάει από τη Δεύτερη Διεθνή γιατί ήταν με τους Μενσεβίκους και μετά ένα διάστημα ανεξάρτητος, έχοντας αυτό που λέμε μια συμφιλιωτική στάση μεταξύ των δύο τάσεων του Ρώσου Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Το 2014 λοιπόν γράφει την διακήρυξη, την αντιπολεμική του Τσίμερβαλντ. Ακολουθεί μια πορεία με φυλακίσεις, απελάσεις, αποδράσεις και το 2017 πηγαίνει στην Πετρούπολη, γίνεται πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής και στη συνέχεια οργανώνει την εξέγερση της 7 Νοεμβρίου. Νομίζω ότι η συνεισφορά του Τρότσκι είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτα απ' όλα είναι η φυσική συμμετοχή και ο ηγετικός του ρόλος στη Ρώσικη Επανάσταση. Αυτό είναι και μια εύνοια της τύχης που είχε αυτός και ο Λένιν σε αντίθεση με τον Μάρξ και τον Έγκελς, δηλαδή να ηγηθούν μιας επανάστασης και να ηγηθούν εκατομμυρίων. Η ένταξη στους Μπολσεβίκους, η υιοθέτηση του συνθήματος «Όλη εξουσία στα Σοβιέτ», η στρατιωτική οργάνωση της εξέγερσης και του εμφυλίου πολέμου, το γεγονός ότι μετέτρεψε τον κόκκινο στρατό σε ένα στρατό 5 εκατομμυρίων εργατών και αγροτών, ότι κατάφερε να αποκρούσει 14 υπεριαλιστικές στρατιές και την Λευκή Αντεπανάσταση. Το δεύτερο είναι η θεωρία της διαρκούς επανάστασης, που είναι στον αντίποδα της θεωρίας των σταδίων, τόσο στη σοσιαλδημοκρατική όσο και στη σταλινική έκδοση, η πρώτη με το minimum και maximum πρόγραμμα, η δεύτερη με το δημοκρατικό αντιπεριαλιστικό στάδιο. Είναι η θεωρία που λέει ότι στις καθυστερημένες χώρες τα άλυτα δημοκρατικά καθήκοντα δεν μπορούν να λυθούν από την αστική τάξη, αλλά μόνο από το προλεταριάτο που τίθεται επικεφαλής των αγροτικών μαζών. Εξηγεί πως η αγροτιά δεν μπορεί να έχει ένα ανεξάρτητο πολιτικό ρόλο παρά ή να σύρεται πίσω από την αστική τάξη ή να συμμαχεί με το προλεταριάτο. Λέει επίσης ότι αν το προλεταριάτο σε μια καθυστερημένη χώρα βρεθεί επικεφαλής μιας δημοκρατικής επανάστασης, είναι υποχρεωμένο να περάσει στο επόμενο στάδιο, δηλαδή να βάλει χέρι στην ατομική ιδιοκτησία, και φυσικά ότι ο σοσιαλισμός δεν μπορεί να οικοδομηθεί σε μία μόνη χώρα ή όπως έλεγε ο Στάλιν. Ο Λένιν αρκετά αργότερα θα προσχωρήσει ουσιαστικά σε αυτή τη θέση όταν θα γράψει ότι εάν στη Γερμανία δεν νικήσει η Επανάσταση είμαστε καταδικασμένοι. Και νομίζω ότι η θεωρία της διαρκούς επανάστασης επιβεβαιώθηκε με αρνητικό τρόπο από την ίδια την γραφειοκρατικοποίηση, τον εκφυλισμό, την οικονομική στασιμότητα και που οδήγησε τελικά στην κατάρρευση πολλές δεκαετίες μετά. Είναι επίσης η θεωρία του Τρότσκι, τα γραπτά του και η θεωρητική πάλι που διεξήγαγε το θέμα του ενίου μετόπου, ιδιαίτερα
μετά το 28 που αντιπάλεψε τη θεωρία της τρίτης περίοδου που θα ήταν υποτίθεται η τρίτη και τελευταία περίοδος του καπιταλισμού όπως αποφάσισε το συνέδριο της Κομιντέρν το 1928 που αναγόρευε τις σοσιαλδημοκρατικές ηγεσίες σε σοσιαλφασίστες και το 1929 στην Ολομέλεια της Κομιντέρν που είχε τη γραμμή ότι στις χώρες που υπάρχουν μαζικά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα ο φασισμός παίρνει τη μορφή του σοσιαλφασισμού. Αυτό είναι και ένα... Σε αυτό αναφέρεται και ο Χάλα σε κάποιο σημείο στο βιβλίο. Είναι φυσικά το γνωστό κόκκινο δημοψήφισμα που ψήφισαν το K5, το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας μαζί με τους Ναζί για να ανατρέψουν την σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Προσίας. Και αυτό έφερε μια κορυφαία διάσπαση στο γερμανικό εργατικό κίνημα που οδήγησε, που συνετέλεσε στην άνοδο των ναζιστών. Αυτό που έγραψε ο Τρότσκι για το ενίο μέτωπο είναι επίκαιρο σήμερα. Είναι η γραμμή που λέει χτυπάμε μαζί και προχωράμε χώρια, χωρίς όμως υποταγή στην πολιτική των ρεφορμιστικών ηγεσιών και χωρίς καμία υποστολή της κριτικής απέναντί τους. Είναι δηλαδή μια τακτική συμμαχιών με τη βάση των κομμάτων αυτών που έχει σαν σκοπό την ενότητα της εργατικής τάξης και την κατάκτηση της ηγεμονίας. Ο Τρότσκι έγραψε ότι ο σταλινισμός αντιμετώπισε τις πολιτικές διαφορές όχι με την πένα του θεωρητικού αλλά με την πότα της ΓΚΠΟΥ. Ο τροσκισμός υπήρξε από τα πιο συκοφαντημένα κινήματα της ιστορίας. Αντιμετώπισε και τη βία του φασισμού και του αστικού κράτους όπως και του σταλινισμού. Ιδιαίτερα στην Εσουσουδού αντιμετώπισε διώξεις, εξορίες, πολιτικές δολοφονίες χιλιάδων ανθρώπων. Στις δίκες της Μόσχας 36, 37 και 38 κατηγορήθηκαν, δικάστηκαν, καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν κορυφαία στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος, στην πρώτη ο Κάμενεφ και ο Ζινόβιεφ και άλλοι, στη δεύτερη ο Ράντεκ και όλη η ηγεσία του Κομμουνιστράτου, στην τρίτη ο Μπουχάριν και άλλοι ηγέτες επίσης. Κατηγορήθηκαν ως πράκτορες ταυτόχρονα του γερμανικού ναζισμού, του εγγλέζικου υπεριαλισμού και του γιαπωνέζικου μιλιταρισμού. Χιλιάδες είναι αυτοί που οδηγήθηκαν στη Σιβηρία και θανατώθηκαν και είναι χαρακτηριστικό ότι από την Κεντρική Επιτροπή του 17 ελάχιστοι, 2 ή 3 πέθαναν από φυσικό θάνατο. Ο τελευταίος ήταν ο Μικογιάν που ζούσε ακόμα όταν ήμασταν εμείς νέοι. Και είναι πραγματικά ένα τρομερό ιστορικό γεγονός, εμφανίζεται σαν παράδοξο, ενώ δεν είναι φυσικά, ότι από το πιο απελευθερωτικό κίνημα του 20ου αιώνα δημιουργήθηκε αυτός ο τεράστιος καταπιεστικός εγκληματικός μηχανισμός. Για το βιβλίο θέλω να πω το εξής, ότι ο Ντάνκαν Χάλας και ο Ένστ Μαντέλ υπήρξαν μεγάλοι αγωνιστές και σημαντικότατοι θεωρητικοί του κινήματος. Συμφωνούν σε μια σειρά ζητήματα στη διαρκή επανάσταση, στο θέμα του ενιαίου μετώπου και σε άλλα ζητήματα. Ωστόσο, υπάρχουν και ζητήματα που οι απόψεις τους αποκλίνουν. Ο Χάλας νομίζω είναι πιο τολμηρός και ο Μαντέλ πιο φιδωλός στην κριτική απέναντι στον Τρότσκι. Ο πρώτος υποστηρίζει βέβαια ότι ο Τρότσκι έπεσε έξω σε κάποιες εκτιμήσεις το τέλος δεκαετίας του 30 σε σχέση με το πόλεμο, την πορεία του καπιταλισμού κτλ. Ωστόσο θέλω να πω ότι ο Τρότσκι στο βιβλίο «Η υπεράσπιση του μαρξισμού», ασχέτως αν συμφωνεί κανείς ή όχι με άλλες απόψεις, υποστήριξε ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος θα γίνει και έχει ήδη αρχίσει και λέει μάλιστα ότι εμείς πιστεύουμε ότι θα γίνει επανάσταση. Σε αυτό δεν έπεσε έξω, γιατί και ο πόλεμος έγινε και ήταν καταστροφικός και υπήρχαν μια σειρά από αντιστασιακά κινήματα που εξελίχθησαν σε επαναστατικά κινήματα στη Ιουγκοσλαβία, Ιταλία, Γαλλία, στην Ελλάδα, όπως και στην Κίνα και στην Αλβανία φυσικά. Ωστόσο, σε κάποια άλλα ζητήματα έχει λάθος εκτιμήσεις. Λέει, ας πούμε, ότι αν δεν γίνουν οι επαναστάσεις μετά τον πόλεμο θα έχουμε φασιστικά, βοναπαρτιστικά καθεστώτα. Αυτή η θέση δεν επαληθεύτηκε. Δεν προέβλεψε επίσης τη μεταπολεμική άνθηση και ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, η οποία έγινε βέβαια μετά από μια μαζική καταστροφή του στον πόλεμο. Τρίτον, υποστήριξε ότι αν δεν γίνουν νικηφόρες επαναστάσεις, ο σταλινισμός θα αιτηθεί
Ενώ συνέβη εκείνη την περίοδο ακριβώς το αντίθετο, ο σταλινισμός δυνάμωσε δηλαδή. Επίσης υποστήριξε ότι νικηφόρες επαναστάσεις όπως στην Κίνα, στην Ιουγκοσλαβία και στο Βιετνάμ συνέβησαν, ενώ ο Τρόσκι είχε υποστηρίξει ότι κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο, δηλαδή ότι τα κομμουνιστικά κόμματα θα τεθούν επικεφαλής επαναστατικών εξεγέρσεων. Και αυτό είναι και ένα πράγμα που ορισμένες τάσεις του εργατικού και του τροσκιστικού κινήματος αποφεύγουν να το θίξουν. Τέλος, σε ένα σημείο έχει επίσης δίκιο ο Χάλλας που αναφέρει ότι υπήρχε μια υπεροσιοδοξία στις εκτιμήσεις του Τρόσκι, ενώ ήταν μια περίοδος υποχώρησης του επαναστατικού κινήματος, ανόδου του φασισμού. Ο Τρόσκι το 1938 έγραψε ότι το πρόγραμμα της Τετάρτης Διεθνούς θα υιοθετηθεί από εκατομμύρια εργάτες. Υπάρχει και το περίφημο θέμα των διαφωνιών του Λένιν και του Τρότσκι. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη σπεκουλάτσια εκ μέρους του σταλινισμού. Ο Λένιν είναι αλήθεια ότι υποστήριζε για χρόνια την επαναστατική δημοκρατική δικτατορία του προλεταριάτου και της αγροτιάς, δηλαδή μια εκδοχή της θεωρίας των σταδίων που έλεγε ότι πρώτα λύνεται το αγροτικό το ζήτημα της γης και τα δημοκρατικά ζητήματα και μετά περνάμε σε ένα άλλο στάδιο. Απέκλειε βέβαια το γεγονός ότι η αστική τάξη θα μπορούσε να παίξει έναν θετικό ρόλο σε αυτή την ιστορία. Με τις θέσεις του Απρίλιο, ο Λένιν προσχώρησε ουσιαστικά στη θεωρία της διαρκούς επανάστασης και έγραψε ότι ανάμεσα στον καπιταλισμό και τη δικτατορία του προλεταριάτου δεν υπάρχει κανένα ενδιάμεσο στάδιο. Και αυτό άλλωστε σήμαινε και το όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεύτερον, ο Τρόσκι υπήρξε συμφιλειωτικός με τους Μενσεβίκους για χρόνια. Ήταν μέλος των Μενσεβίκων, στη συνέχεια κράτησε μια ενδιάμεση στάση. Το 17, όταν προσχωρεί στο Μπολσεβικό κόσμο με επικεφαλής μιας οργάνωσης 4.000 των Μεστραγιόντζη, ο Λένιν γράφει ότι από τότε δεν υπήρξε καλύτερος Μπολσεβίκος. Υπάρχει επίσης και το θέμα του Μπρεστ-Λιτόφσκ, στο οποίο δεν θέλω τώρα να επεκταθώ, αλλά ωστόσο πιστεύω ότι παρά τις διαφορές υπήρχε μια κοινή προοπτική, δηλαδή ο Μεν Λένιν ήθελε να κλείσει το δυτικό μέτωπο με το γερμανικό μιλιταρισμό για να αντιμετωπίσει την αντεπανάσταση στο εσωτερικό. Ο Τρότσκι είχε το σύνθημα ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη για να κερδίσει χρόνο περιμένοντας εξεγέρσεις στη Δυτική Ευρώπη. Σε αντίθεση με τους αριστερούς κομμουνιστές, οι οποίοι υποστήριζαν τον επαναστατικό πόλεμο και στο τέλος προσχωρεί ο Τρόσκι στην άποψη του Λένιν. Αν πιστεύαμε ότι οι μεγάλοι επαναστάτες είναι αλάθητοι, δεν θα ήμασταν από την πλευρά του μαρξισμού, γιατί οι άνθρωποι, ακόμα και οι ιδιαίτεροι άνθρωποι και αυτοί που έχουν παίξει έναν μεγάλο ρόλο στην ιστορία, είναι αντιφατικοί και αυτή είναι ένα μέρος από την ουσία της διαλεκτικής. Πιστεύω ότι ήταν λάθος η ιστορία με την Κροστάνδη. Είχαν άδικο και οι Μπολσεβίκοι και ο Τρόσκι και οι αναρχικοί επίσης. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια αδελφοκτόνα σύγκρουση τραγική με τεράστιες συνέπειες. Δεν εξαντλήθηκαν τα περιθώρια, δεν έδωσαν χρόνο στις διαπραγματεύσεις, δεν έπρεπε να στείλουν αμέσως τον κόκκινο στρατό, έπρεπε να στείλουν κάποιους άλλους πριν μαζί με τον Καλίνιν και τον Κουσμίν που θα μπορούσε να είναι η Έμα Γκόλντμαν ή ο Μπέργκμαν κτλ. Αυτό αδυνάτησε την επανάσταση, τη δυσφήμισε, έχει συνέπειες ακόμα και σήμερα ανάμεσα στα κινήματα. Και η ειρωνία της ιστορίας είναι ότι μετά από λίγες εβδομάδες, ένα μήνα αν θυμάμαι καλά, έγινε το 10ο συνέδριο νομίζω, το οποίο υιοθέτησε ένα σημαντικό μέρος των ετοιμάτων της Κροστάνδης με τη νέα οικονομική πολιτική. Όπως επίσης και λίγο πιο πριν με το 17, οι Μπολσεβίκοι και ο Τρόσκι επίσης δεν έδειξαν υπομονή στο θέμα των αριστερών εσέρων και των Μενσεβίκων διεθνιστών του Μάρτοφ. Δεν θέλω τώρα να ανοίξω το θέμα του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού κτλ. Πιστεύω όμως ότι η αιμονή του Μπολσεβίκη κόμματος στο μοντέλο αυτό οφείλεται σε συνολικότερα άλλη τα θεωρητικά ζητήματα του εργατικού κινήματος και μάλιστα στην ειδική τους έκφραση σε μια καθυστερημένη αγροτική χώρα με ιδιαίτερα αυταρχικό καθεστώς, στο οποίο η συνωμοτικότητα και ο συγκεντρωτισμός φαινόταν η μόνη λύση απέναντι στον καταπιεστικό μηχανισμό και την οχράνα. Παρόλα αυτά, δεν ήταν μόνο οι Μπολσεβίκοι που ήταν
τόσο συγκεντρωτική. Όλα τα κόμματα της αριστεράς εκείνη την εποχή στη Ρωσία ήταν έτσι και κυρίως οι εσέροι που ήταν και πρώην ναρότνικοι και συνωμότες δηλαδή από τα βενοφάσκια τους και οι μενσεβίκοι αλλά και οι αναρχικοί. Για παράδειγμα ο Μάχνο είχε δύο τσεκά, δεν είχε μόνο μία όπως είχαν οι μπολσεβίκοι. Δεν απέφυγαν τελικά τη διείσδυση των χαθιέδων μες στο κόμμα. Ήταν 5.000, είναι γνωστή η ιστορία του Μαλινόφσκι τώρα, και είναι χαρακτηριστικό και το γεγονός ότι σε μια επιτροπή μετά του Μπολσεβίκικου κόμματος που θα εξέταζε την διείσδυση των πρακτόρων απεδείχθη από τους παριστάμενους οι δύο ήταν πράκτορες της Οχράνα. Το θέμα με εκείνη την εποχή είναι απλώς ότι η εξαίρεση ως καθεστώς εξαίρεσης, πιστεύω εγώ ότι είδαν οι Μπολσεβίκοι αυτόν τον τρομερό συγκεντρωτισμό, έγινε κανονικότητα από τους επίγονους. Δεν ξέρω αν παραβιάζω το χρόνο, αν υπάρχει θέμα χρόνου ή μπορώ να πω κάτι ακόμα. Μπορείς να συνεχίσεις, Θοδωρή. Ωραία. Δεν έχω πολύ ακόμα. Ο Τρότσκι είχε μια ιδιαίτερη αιμονή στο ζήτημα της θεωρίας. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο που τίθεται ως ετούμενο ο θεωρητικός εξοπλισμός και τα άλλα τα ζητήματα στρατηγικής σε μια εποχή τόσο δύσκολη και πολυπλοκή, και επαναλάμβανε συνέχεια τη ρίση χωρίς επαναστατική θεωρία δεν υπάρχει επαναστατικό κίνημα του Λένιν. Έγραψε τόμους ολόκληρους για την Ισπανική Επανάσταση, για τη γαλλική περίπτωση, για τη Γερμανία, το περίφημο βιβλίο «Το κλειδί της παγκόσμιας κατάστασης» και για την Κινέζικη Επανάσταση. Κυρίως όμως νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική θεωρητική κληρονομιά που αφορά το σταλινικό φαινόμενο, ας το πούμε βέβαια έτσι, όπως και το θέμα του αγροτικού ζητήματος στη Ρωσία, που μια υπεραριστερή γραμμή που εφαρμόστηκε τότε από το Σταλιν μετά από διάφορα δεξιά ζιγζάκ που είχαν γίνει, δηλαδή η βίαιη αποκουλακοποίηση και ο βίος κολεκτιβισμός. Υπάρχουν τώρα διάφορες συζητήσεις γύρω από τον Τρότσκι. Μία, ας πούμε, που λέει τι θα γινόταν αν τελικά ο Τρότσκι είχε εκλεγεί γραμματέας. Τώρα αυτή η συζήτηση, αυτά τα ζητήματα δεν απαντιόνται. Νομίζω ότι είναι σε ένα μεγάλο βαθμό περιστορικά. Ο ίδιος έχει απαντήσει λέγοντας ότι όσο μεγάλη και αν είναι μια προσωπικότητα, δεν μπορεί να αλλάξει την πορεία της ιστορίας. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι σε ένα άλλο τέτοιο υποθετικό ερώτημα υπάρχει μια απαντησούλα, δηλαδή στο θέμα τι θα γινόταν αν δεν είχε δολοφονηθεί. Πιστεύω ότι σε μια σειρά ζητήματα αυτό θα έχει ένα θετικό ρόλο, μια θετική επίδραση στο τροφιστικό κίνημα, ας πούμε, θα μπορούσε να αποτρέψει μια σειρά από λάθος τοποθετήσεις που είχαν γίνει και που κοστίσαν φυσικά ενός μέρους του τροφιστικού κινήματος απέναντι στο πρόβλημα των αντιστασιακών κινημάτων στην Ευρώπη. Τέλος, υπάρχει μια ολόκληρη φιλολογία σε σχέση με τις διασπάσεις. Είναι γεγονός ότι στο τροφιστικό κίνημα έχουν γίνει πάρα πολλές διασπάσεις, οι οποίες κάποιες διακρίνονται και από τη βιότητά τους, εννοώ στην πολεμική βιότητά τους. Σε κάποιες υπήρχαν σοβαροί λόγοι, σε άλλες πιστεύω όχι. Νομίζω ότι ο λόγος γι' αυτό είναι ότι επειδή ήταν μικρές προπαγανδιστικές ομάδες, εκτός από κάποιες οργανώσεις που έτυχε να είναι πολλές μαζικές και κάποιες να γίναν και κόμματα κάποιες περιόδους, οι διασπάσεις γίνονται πολύ πιο εύκολα σε μικρές ομάδες όταν δεν υπάρχει κοινωνική υγείωση. Και επίσης, επειδή εκείνη την εποχή την πολύ δύσκολη ήταν υποχρεωμένες να υπερασπίζονται αρχές, νομίζω ότι κάποιες από αυτές απολυτοποιήθηκαν και επικράτησε υποκειμενισμός. Είναι αυτό που σωστά λέει ο Χάλας, οι λεπτομέρειες που θυσιάζουν το γενικό νόημα. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι τόσο ο Τρότσκι όσο και ο τροτσκισμός εκείνες τις τρομερές δεκαετίες του 20 και κυρίως του 30, παρόλες τους ιστορικούς περιορισμούς τους, έσωσαν την τιμή του κινήματος, και πιστεύω ότι οι αναφορές του στη διαρκή αλλά και για το ενιαίο μέτωπο είναι πάρα πολύ επίκαιρες και χρήσιμες σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική εισαγωγή αυτή που έκανε ο Θοδωρής, με πάρα πολλά σημεία και ιδιαίτερα πολύπλευρη. Εγώ αυτό που κρατάω περισσότερο από όσα ακούστηκαν
τόσο τα ζητήματα της επικαιρότητας του θεωρητικού έργου του Κρότσκι, τα οποία παρουσιάζονται και, και στη συγκεκριμένη έκδοση, όπου παρεμπιπτόντως και ο Θοδωρής έκανε κάτι το οποίο εγώ παρέλειψα, ανέφερε ποια είναι τα δύο κείμενα στα οποία βρίσκονται, τα οποία βρίσκονται σε αυτό το βιβλίο. Είναι το έργο «Ο Μαρξισμός» του Τρότσκι του Ντάνκαν Χάλας και είναι το έργο «Η επικαιρότητα του τροτσκισμού» του Ερνέστ Μαντέλ. Νομίζω ότι τα σχόλια και σε σχέση με την επικαιρότητα της θεωρίας της διαρκούς επανάστασης, τα οποία τα συναντάμε και σε χώρες του αραβικού κόσμου και όχι μόνο στη σύγχρονη εποχή, αλλά και σε ζητήματα που απασχολήσαν την Ελλάδα ως προς τα στάδια στα οποία μπορεί να φτάσει ο αγώνας και την ανάπτυξη της χώρας, την παραγωγική ανασυγκρότηση και διάφορα άλλα τέτοια θέματα, τα ζήσαμε και εδώ, αν και αυτά είναι λεπτομέρειες σε σχέση με το σύνολο των ζητημάτων που ανοίγονται. Νομίζω ότι το πιο ουσιαστικό που κρατάω, εγώ τουλάχιστον, είναι ότι χρειάζεται και υπάρχουν αυτά τα ζητήματα στη συγκεκριμένη έκδοση, την αναγνώριση των λαθών που πραγματοποιήθηκαν από ένα τόσο μεγάλο επαναστάτη. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο, ότι επισημαίνεται ότι υπάρχει το θάρρος για να μπορέσουμε, ας πούμε, να κατανοήσουμε καλύτερα το τι συνέβη, ότι η συγκεκριμένη έκδοση και οι συγκεκριμένοι μελετητές εστιάζουν και σε αυτά τα ζητήματα και δεν προχωρούν σε καμία μορφή αγιοποίηση. Θα δώσω το λόγο στη Μάνια, σε αντίθεση με τη σειρά που είχα αναφέρει νωρίτερα, γιατί υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα το οποίο ελπίζουμε ότι θα λύσουμε. Οπότε ο λόγος στη Μάνια την Παρσεύσκη, η οποία και επιμελήθηκε, έκανε τη μετάφραση και επιμελήθηκε το δεύτερο κείμενο του Ερνέστ Μαντέλ, η επικαιρότητα του τροτσκισμού. Μάνια, και εσύ πρέπει να ανοίξεις το μικρόφωνο σου. Ωραία. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας εδώ. Πιστεύω ότι είναι μια σημαντική συζήτηση που γίνεται και δεν αφορά καθόλου το παρελθόν. Αφορά ζητήματα τα οποία τίθενται διαρκώς στο πλαίσιο του κομμουνιστικού κινήματος. Και εισαγωγικά θα ήθελα να πω ότι, αναλαμβάνοντας να μεταφράσω το συγκεκριμένο άρθρο του Μαντέλ πάνω στον τροτσκισμό και την οργανωμένη θεωρία του, είχα μια αίσθηση μια κάποια ανασφάλεια που αισθάνεται καμιά φορά ο μεταφραστής όταν θεωρεί ότι το κείμενο που πρόκειται να αποδώσει είναι σημαντικό και πρέπει συνεπώς να προσέξει ακόμα και τη χρειά των λεπτομεριών των διατυπώσεών του. Και αυτό γιατί θεωρώ ότι ο Μαντέλ είναι σήμερα ένας από τους πιο σημαντικούς μελετητές του μαρξισμού που εκπροσωπεί το τροτσκιστικό ρεύμα, με κορυφαία κατά τη γνώμη μου τη μελέτη του πάνω στο πιο ζωντανό και γόνιμο κομμάτι της Οκτωβριανής Επανάστασης, τα εργατικά συμβούλια της Σοβιετική Ένωση, που προτού αποδυναμωθούν από την υποκατάστασή τους από ένα γραφειοκρατικό κομματικό μηχανισμό, ένα μηχανισμό φρεναρίσματος της δυναμικής των Σοβιέτ, ενσάρκουσαν την πιο έμπρακτη μορφή άμεσης ταξικής δημοκρατίας. Ωστόσο, το πολιτικό συνέστημα που κυριάρχησε είναι ότι στην αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα του ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου για την ανοικοδόμηση ενός σύγχρονου κομμουνιστικού κινήματος στην εποχή μας, είναι αναγκαίο οι πολιτικές θεωρίες και οι απόψεις που εκπροσωπούνται μέσα σε αυτό να αποδίδονται ορθά στην αυθεντική πολιτική και ιστορική τους βάση και διάσταση και όχι να διαστρεβλώνονται εν είδη καρικατούρες προκειμένου το πολιτικό τους περιεχόμενο να αποδυναμωθεί χωρίς να επιβληθεί στη βάσανο της ορθότητάς του. Κάτι που γίνεται κατά κόρον, έτσι γίνει κατά κόρον στο παρελθόν και γίνεται κατά κόρον και σήμερα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον τροτσκισμό. Η επισήμανση αυτή δεν έχει ηθικολογικό χαρακτήρα. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο γενιές πραγματικών αγωνιστών κομμουνιστών σε όλο τον κόσμο γαλουχήθηκαν από γραφειοκρατικές ηγεσίες τους με πολιτικές που ακολουθούσαν, που καλλιεργούσαν όχι μόνο την άγνοια βασικών θέσεων των κομμουνιστικών ρευμάτων που βρέθηκαν στην πρωτοπορία της Οκτωβριανής Επανάστασης, αλλά και διδάσκοντας τα μέλη των κομμουνιστικών κομμάτων να αντιμετωπίζουν τους επικριτές του σταλινισμού και εκείνους που αντιστάθηκαν στην πολιτική που εν τέλει αποκριστάλλωσε ως
προδότες της εργατικής τάξης. Να θυμηθούμε εδώ κάτι που είπε και ο Θοδωρής, όχι μόνο τη φυσική και ηθική εξόντωση σχεδόν ολόκληρης της γενιάς των προεργατών της Οκτωβριανής Επανάστασης στη Σοβιετική Ένωση, αλλά και τη μοναξιά προς το εκτελεστικό απόσπασμα του πρώην γραμματέα του ΚΚΕ, του Παντελή του Πουλιόπουλου, παρά την τεράστια μάχη που είχε δώσει ενάντια στην άνοδο του φασισμού και του ναζισμού. Κλασικές μαρξιστικές έννοιες λοιπόν που χαρακτηρίζουν το τρεστικό ρεύμα, όπως η έμφαση στην ενότητα του παγκόσμιου προλεταριάτου και η ανάγκη του διεθνισμού για την οριστική νίκη και την εδραίωση της Επανάστασης, η ανάγκη της διαρκούς επανάστασης, όχι ως αντίληψη ενός αέναου μιλιταρισμού όπως συχνά παρουσιάζεται, αλλά ως διαρκής επανακαθορισμός των καθηκόντων, των αγροτικών και εργατικών πρωτοποριών κάθε φορά που οι λαϊκές μάζες εξεγείρονται και η επανάσταση κερδίζει έναν επιμέρους στόχο της, η αναγκαιότητα της συγκρότησης του ενιαίου εργατικού μετώπου και η ανάλυση των εσωτερικών αντιφάσεών του, έχουν υποστεί τεράστιες τρεπλώσεις, τις οποίες ο Μαντέλ απαντά, στηρίζοντας το έργο του Τρότσκι. Καταρχάς, είναι σημαντικό ότι ένα πρώτο βασικό σημείο που ο Μαντέλ παραδέχεται εξ αρχής για να υποστηρίξει το πολιτικό και θεωρητικό έργο του επικεφαλής του κόκκινου στρατού, είναι η παραδοχή ότι όλη η μεγάλη κλασική του μαρξισμού, που ήταν ταυτόχρονα όχι μόνο διανοητές, αλλά και ενεργά δρόσες προσωπικότητες μέσα στην καθημερινότητα της ταξικής πάλης, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Μάρξ, του Λένιν και του Τρότσκι, ήταν αναπόφευκτο να μην αποφύγουν επιμέρους λάθη. Το παράδειγμα που δίνει στο άρθρο του Μαντέλ είναι ότι ο ίδιος ο Λένιν ελάχιστο καιρό πριν το ξέσπασμα, ελάχιστα χρόνια πριν το ξέσπασμα της Οκτωβριανής Επανάστασης, αποτιμώντας την Επανάσταση του 1905, δεν είχε καταφέρει να προβλέψει τις καθηγιστικές εκείνες εξελίξεις που θα ψάρωναν μερικά χρόνια αργότερα τη Ρωσία και θα έδωνα το κόμμα των Μπολσεβίκων στην εξουσία και μάλιστα κάτω από τη δική του καθοδήγηση. Επισημαίνει ορθά ότι η γεννησιουργός αιτία αυτών των λαθών, τέτοιου είδους λαθών, οφείλεται στο γεγονός ότι στη βραχυπρόθεσμη εκτίμηση της εξέλιξης των γεγονότων υπησέρχεται πλάι στις μεγάλες ιστορικές τάσεις ένα πλήθος από δευτερεύοντες παράγοντες, οι οποίοι είναι όχι μόνο αδύνατο να ενταχθούν σε μια εξαντλητική ανάλυση, αλλά είναι επίσης αδύνατο να είναι γνωστή εκ των προτέρων. Παράγοντες, ωστόσο, που αποδεικνύονται καθοριστικοί για την εξέλιξη της δυναμικής και την πορεία της Ανάστασης. Αυτό λοιπόν που χαρακτηρίζει τους μεγάλους θεωρητικούς του ναρτισμού δεν είναι η έλλειψη λαθών σε επιμέρους εκτιμήσεις, αλλά η ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται και να αποδίδουν τη φύση μιας ιστορικής εποχής, τις κυριότερες αντιφάσεις που τη διέπουν και την προσδιορίζουν, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τα άμεσα αλλά και τα μεσοπρόθεσμα καθήκοντα που έχει μπροστά τη εργατική τάξη. Ο Τρότσκι, παρά το γεγονός ότι υπερεκτίμησε τις δυνατότητες της γερμανικής τάξης να ανατρέψει τα δεδομένα που δημιούργησε η άνοδος του ναζισμού στη Γερμανία, υποτιμώντας εν μέρει αυτό που ο Μαντέλ χαρακτηρίζει ως ρήξη συνέχεια της επαναστατικής σοσιαλιστικής παράδοσης, που ήταν με τη σειρά της αποτέλεσμα των ιτών του γερμανικού κομμουνιστικού κινήματος, αλλά και της ελληνικής γραφειοκρατίας που ήδη είχε εγκαθιδευτεί στην ίδια Σοβιετική Ένωση και προετοίμασε εξάλλου την μετέπειτα κατάρρευσή της, πρόβλεψε παρά τα λάθη που επισήμανε ο Θοδωρής ορθά την ανωδική τάση επαναστατικών κινημάτων σε μία σειρά από χώρες μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες αυτές. Ένα άλλο παράδειγμα ήταν το παράδειγμα της Ιουγκοσλαβίας, της Κουβανικής Επανάστασης, αλλά και της Κινέζικης Επανάστασης, παρά την μετέπειτα αρνητικότητα, αρνητικότατη
με την εξέλιξη της Κίνας σε κράτος του σκληρού καπιταλισμού, γεγονός που χρήζει μιας ειδικότερης ανάλυσης σήμερα. Η περίοδος που προηγήθηκε της σημερινής παγκόσμιας κρίσης με διεθνές ορόσημο το Μάη του 68 συμπυκνώνει μια παγκόσμια εμπειρία επαναστατικών κινημάτων, εξεγέρσεων και επαναστάσεων που συνέβησαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι οποίες πράγματι είχαν προβλεφθεί διορατικά από τον Τρότσκι παρά τα λάθη σε εκτιμήσεις που επισήμανε ο Θοδωρής. Ο Τρότσκι όμως μιλά ταυτόχρονα για σκαμπανεβάσματα των επαναστατικών αγώνων, για διαδικασία προετοιμασίας επί δεκαετίες. Και αυτή του η εξέγερση πράγματι επιβεβαιώθηκε μέσα στην ιστορική κλίμακα. Η στρατιωτική αντίληψη της δυνατότητας της περιπαράχωσης του σοσιαλισμού σε μία χώρα και οι συνέπειες που είχε η αντίληψη αυτή πάνω στα διεθνή κινήματα, η θεωρία των σταδίων που επικράτησε ως κυρίαρχη άποψη για μία πολύ μεγάλη περίοδο στο κομμουνιστικό κίνημα και η άποψη ότι η επανάσταση εξαντλείται μέσα σε πολύ συγκεκριμένα πλαίσια και χρονικά όρια. Στον αντίποδα της άποψης που θέτει στις εργατικές πρωτοπορίες των καθήκων της διαρκούς ανανέωσης των πολιτικών στόχων προς όφελος της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, συνέβαλαν σε ένα συσχετισμό δυνάμεων που επέτρεψαν στις δυνάμεις του υπεριαλισμού με τον ανεκτήσιο του πέτους. Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και η καπιταλιστική μεταστροφή της Κίνας δεν ήρθαν κυρίως ως αποτέλεσμα εξωτερικών υπεριαλιστικών πιέσεων, αλλά ως αποτέλεσμα παθογενειών στο εσωτερικό των κομμουνιστικών κομμάτων και κρατών, που συνόδευσαν την ανάδυση κομματικών ιντελιγενσιών που βαθμιαία μετατράφηκαν σε κυρίαρχες επαναστατικές τάξεις. Μία από τις συμβουλές του τροτσκισμού που απαντά ακριβώς σε μελλοντικές προσπάθειες αποφυγής τέτοιων στρεβλώσεων είναι η άποψη που θέτει στο επίκεντρο της προλεταριακής επανάστασης το ζήτημα της αυτοοργάνωσης του προλεταριάτου και της αντικατάστασης του αστικού κράτους από ένα εργατικό κράτος. Στηριγμένο κυρίως στην αυτοοργάνωση των προλεταριακών μαζών. Ορθά, από τον Μαντέλ, που επικαλείται τον Τρότσκι, επισημαίνεται ότι αυτή η αντίληψη μπολιάζεται μέσα στην τάξη ήδη από τη διάρκεια της φάσης που προηγείται της προεπαναστατικής κρίσης και της καθαρά επαναστατικής φάσης, εισάγοντας ακριβώς τη διαφορετική σχέση ανάμεσα στην επαναστατική κρίση και τα αποτελέσματα της παράξης. Μια εργατική τάξη, επισημαίνει, χωρίς καμιά εμπειρία αυτοοργάνωσης στο πλαίσιο της αστικής κοινωνίας, θα ήταν απείρως δυσκολότερο να μπορέσει να περάσει στην αυτοοργάνωση τύπου Σοβιέτ τη στιγμή της επαναστατικής κρίσης. Και αυτό είναι ένα χρήσιμο συμπέρασμα, το οποίο οφείλουμε να επεξεργαστούμε και να εφαρμόσουμε σε βάθος και στους σημερινούς μας καιρούς. Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι η εμπειρία του Σοβιέτ στην Ρωσία δεν είναι το μόνο οργανωτικό μοντέλο που μπορεί να υπάρξει, διότι σε χώρες αναπτυγμένου καπιταλισμού η εμπειρία αυτή μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές οργάνωσης από αυτές που πήρε στην επανεστατημένη Ρωσία. Παρά την ορθότητα αυτή τη διατύπωση και την παροχή τη δυνατότητα διαφορετικών μοντέλων οργάνωσης των εργατικών συμβουλίων του επαναστατικού κράτους, προσωπικά εξακολουθώ να πιστεύω ότι το ζήτημα αυτό είναι αδιαχώριστο από το μοντέλο οργάνωσης ενός κομμουνιστικού κόμματος και κατ' επέκταση ενός κομμουνιστικού κινήματος. Η σταδιακή συρρήκνωση της δημοκρατίας μέσα στο ίδιο το κόμμα, η κατάργηση των οργανωμένων πολιτικών τάσεων και τέλειου δαιμονοποίησή του στο όνομα της μονολεκτικότητας, έπαιξε έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην επικράτηση του σταλινισμού. Το συνεφές άλλωστε σύγχυμα της δυνατότητας δημοκρατίας κοινοβουλευτικού τύπου μέσα στη διαδικασία πραγμάτωσης της Επανάστασης έλαβε διαφορετική απάντηση από αυτή που δόθηκε στη Ρωσία από μια άλλη επαναστάτρια, κάθε άλλο παρά υποστήριξε το αστικό σύστημα διακυβέρνησης, τη Ρωσία Λούξεμπουργκ,
που στηρίζοντας με νύχια και με δόντια την Οκτωβριανή Επανάσταση, αντιπαρατέθηκε ωστόσο τόσο στον Λένιν όσο και τον Τρότσκι, υποστηρίζοντας ταυτόχρονη συνύπαρξη των Σοβιέτων παράχου κουκαλιά της Επανάστασης, αλλά και τη διατήρηση της τακτικής συνέλευσης με τα πολιτική ψηφοφορία. Πρόκειται λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, για σφάλματα που αφορούν στην κατασκευή ενός υπέρμετρα συγκεντρωτικού μοντέλου του κόμματος αλλά και του κράτους, που κυοθωρήθηκαν πριν την επικράτηση του σταλινισμού και οδήγησαν στην απόλυτη κυριαρχία του. Ο Ματέλ βεβαίως απαντά σε αυτό. Υποστηρίζει ότι ο Τρότσκι είχε κατανοήσει πλήρως τη σημασία της πολιτικής δημοκρατίας στη στρατηγική της κατάκτησης της εξουσίας στη Δύση και στη μετάβαση του στο σοσιαλισμό, αλλά δεν είχε πλέον το χρόνο να συγκεντρώσει συστηματικά όλες τις σκέψεις του πάνω στο ζήτημα αυτό, που είναι διάσπαρτες γενικά στα κρατά του και ιδιαίτερα προς το τέλος της ζωής του. Επισημαίνει επίσης την παρουσία στα γραφτά του Τρότσκι μετά το 1917, της διαβεβαίωσης ότι δεν υπάρχει ένα οικουμενικό μοντέλο οργάνωσης στη δικτατορία του προλεταριάτου που πρέπει να αντιληφθεί από την εμπειρία της Ρωσίας, ενώ τονίζει την έμεση κριτική του Τρότσκι πάλι προς το τέλος της ζωής του σχετικά με την κατάρτιση των φραξιών εντός του ΚΚΣΕ ως ισχυρό παράγοντα για τη γραφειοκρατικοποίηση και το πνίξιμο της δημοκρατίας μέσα στο κόμμα. Περνώντας το σήμερα, ωστόσο, θέλω να επισημάνω δύο από τις πολύ σημαντικές θέσεις του τροτσχισμού, τις οποίες προσωπικά συμμερίζομαι και περισσότερο παρά τις ενδεχόμενες, δεν ξέρω αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ίσως σε επιμέρους εκτιμήσεις. Η συμβολή του Τρότσκι και του τροτσχισμού στην υποδόμηση του ενιαίου μετόπου για την ενότητα της εργατικής τάξης και τη μετάβαση στο σοσιαλισμό, καθώς και την ανάγκη διαρκούς διεθνοποίησης της ταξικής πάλης. Ως προς το πρώτο, η ανάγκη οικοδόμησης του ενιαίου μετόπου, τόσο στο επίπεδο των εργατικών και κοινωνικών αγώνων που δίνονται σε επιμέρους τομείς και κλάδους, όσο και στο πολιτικό επίπεδο των οργανωμένων πολιτικών δυνάμεων του αριστερού και κομμουνιστικού κινήματος, προβάλλει εντονότερη από κάθε άλλη φορά στις μέρες μας. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά επίσης στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκόσμια, βιώνουμε μια κρίση υπερσυσσόρευσης του κεφαλαίου, που θυμίζει αυτή του προηγούμενου αιώνα, η οποία αντιμετωπίστηκε από το κεφάλαιο με δύο παγκοσμίους πολέμους. Σήμερα, προς το παρόν τουλάχιστον, το ζήτημα αυτό λύνεται με τοπικής κλίμακας πολέμους και μετάθεση της ανάγκης για καταστροφή μέρους του κεφαλαίου στην εσωτερική υποτίμηση των δυνάμεων της εργασίας. Η προσπάθεια αυτή συνοδεύεται από μια τρομακτική έξαρση του αυταρχισμού και περιορισμού της αστικής δημοκρατίας, που διασπά τους ίδιους τους όρους του κοινωνικού συμβουλίου που επικράτησε τις χώρες της Δύσης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από την άλλη, το κίνημα, ιδιαίτερα στη χώρα μας, εξακολουθεί να εμφανίσει μεγάλη πτώση εξαιτίας της ήττας και της απογοήτευσης που δημιούργησε η πλήρης εμπολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ και η συντάχτησή του, η συμπόρευσή του με τις δυνάμεις του κεφαλαίου. Στην απογοήτευση και στην καθήλωση του εργατικού και ευρύτερα λαϊκού κινήματος, συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό η αναποτελεσματικότητα των αγώνων και η πολυδιάσπαση των αριστερών και κομματικών δυνάμεων, που στο όνομα υπαρκτών ιδιαιτεροτήτων και διαφορών, αλλά και της επισήμανσης υπαρκτών λαθών της καθημιάς, εξακολουθούν να μην πραγματώνουν επαρκώς και με τους ρυθμούς ταχύτητας που χρειάζεται την ενοποίηση των εργατικών και κοινωνικών αγώνων στο πλαίσιο ενός ενιαίου μέτωπου. Το ενιαίο μέτωπο, ωστόσο, που οικοδομείται πρωτίστως στο επίπεδο της ενοποίησης των αγώνων, αλλά και στο επίπεδο μιας πιο συλλογικής πολιτικής έκφρασης των αριστερών και κομμουνιστικών δυνάμεων, δεν προϋποθέτει πολιτική ταύτιση και δεν μπορεί να συγχαίεται με την οικοδόμηση
ενός κομμουνιστικού κόσματος, παρότι είναι πιθανόν ένας μακρύς δρόμος που θα μπορούσε να οδηγείται σε, να οδηγήσει σε κάτι τέτοιο. Συνεπώς, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ως προς αναφορά την καθυστέρηση οικοδόμησης του με βάση τις πολιτικές ιδιαιτερότητες, αλλά αντίθετα μια τέτοια είδους καθυστέρηση ενισχύει την επέλαση της νεοφιλελεύθερης λέλαπας ψαρών την εποχή μας. Το ενιαίο μέτωπο στη βάση ενός εφικτού μεταβατικού προγράμματος προς το σοσιαλισμό, που θα ανταποκρίνεται στις άμεσες ανάγκες της εργατικής τάξης και της κοινωνίας, είναι σήμερα ένας τόπος για τον οποίο οι κομμουνιστικές και αριστερές δυνάμεις θα πρέπει να εργαστούν για να τον πραγματώσουν άμεσα, διανύγοντας συγχρόνως και καταρχάς ένα μόνιμο διάβλο κοινής δράσης, αλλά και διαλόγου. Σε κάτι τέτοιο, νομίζω ότι συμβάλλει σημαντικά και η σημερινή συζήτηση, η οποία αποκρισταλώνει και ξεκαθαρίζει την πορεία που είχε το τροτσκιστικό κίνημα και τις ιδεολογικές και πολιτικές του θέσεις. Το τελευταίο ζήτημα στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι η ανάγκη του προλεταριακού διεθνισμού και διεθνοποίησης των αγώνων. Και εδώ οι θέσεις των τροτσιστών έχουν υποστεί μια τεράστια στρέβλωση. Ο τροτσισμός δεν αρνείται και δεν αρνήθηκε ποτέ τους αγώνες σε εθνική κλίμακα. Το παράδειγμα της στήριξης του Παλαιστινιακού αγώνα ενάντια στο Ισραηλινό κατοχικό κράτος το αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία, όπως και το παράδειγμα της στήριξης της Κουβανικής Επανάστασης ή της υποδειγματικής, θα τη χαρακτήριζα, στήριξης αντιαπικιακών αγώνων στο παρελθόν. Επιχειρεί μάλιστα μια εξειδίκευση των καθηκόντων των κομμουνιστών ανακατηγορίες χωρών. Εκείνο όμως που αρνείται ο τροτσισμός, και το υποστηρίζω βαθύτατα, είναι, όπως σωστά επισημαίνει ο Μαντέλ στο άρθρο του, τη μη αποδοχή της ανάγκης οργάνωσης της διεθνοποίησης της ταξικής πάλης και την υιοθέτηση της λογικής του σοσιαλισμού σε μία μόνο χώρα. Ορθά λοιπόν επισημαίνει ότι η αντίληψη αυτή οδηγεί στο αντίτυπο ενός ψευδεπίγραφου σοσιαλισμού που θα ήταν ενσωματωμένος σε μία διεθνή καπιταλιστική οικονομία. Δεν μιλάμε σήμερα παρά για ένα διεθνοποιημένο κεφάλαιο, της οποίας θα ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό αναγκασμένος να δεχτεί τους κανόνες του παιχνιδιού. Είναι μια πολύ απλή υπόθεση εργασίας, πρακτική, που αφορά και στη χώρα μας. Εάν παραδείγματος χάρη ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε υποκληθεί στους δανειστές στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα χρειαζόμασταν μια τεράστια κινηματική διεθνή πίεση για να αμβλύνουμε τις συνέπειες από την ισχυρότατη πίεση που θα ασκούσε το Ευρωσύστημα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα χρειαζόταν να ενθαρρύνουμε συγχρόνως ένα αποτέλεσμα αριστερού ντόμινο για την κατάρρευση του Ευρωσυστήματος και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιστρόφως ανάλογο, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η πολιτική ήττα της αριστεράς στην Ελλάδα δεν ήταν μόνο ήττα που καταγράφηκε σε μία μόνο χώρα, αλλά και η ήττα των αριστερών και κομμουνιστικών δυνάμεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ακόμα χειρότερα, σε μία περίοδο όψυνσης των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, των εθνικισμών και των περιφερειακών συγκρούσεων στην εποχή μας, και ιδιαίτερα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δικαιώνει απόλυτα την κραυγή της Ρόζα Λούξεμπουργκ που παραθέτει ο Μαντέλ, που είναι ταυτόσιμη με τη θέση του τροτσισμού. Τεχνικός σοσιαλισμός σημαίνει προλετάριο όλων των χωρών ενωθείτε σε καιρό ειρήνες
και σφαχτείται αμοιβαία σε χερούπλα. Η κραυγή αυτή, που αν το γερμανικό κομμουνιστικό κίνημα είχε νικήσει, θα είχε αποτρέψει τα εκατομμύρια μικρόβια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μεταφράζεται σήμερα σε καθήκον αλληλεγγύης των λαών, καθήκον στήριξης στους πρόσφυγες των υπεριαλιστικών πολέμων και αποτροπή των πολέμων αυτών, καθήκον καταδίκης των εθνικισμών και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, καθήκον καταδίκης του εθνικισμού της αστικής τάξης της ίδιας μας της χώρας. Με επίγνωση ότι οι πόλεμοι και οι εθνικισμοί δεν εξυπηρετούν ποτέ τις υποτελείς τάξεις, αλλά είναι το μέσο λύσης ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών σε βάρος των λαών που καλούνται να στρεφούν τα συμφέροντά τους και εδραίωσης της νικήτριας υπεριαλιστικής δύναμης. Σε όλα αυτά τα ζητήματα, ο τερφισμός είχε μία τεράστια συμβολή και γι' αυτό η συζήτηση σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη. Τελείωσα. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για τη Μάνια. Και η δική της εισήγηση ήταν πάρα πολύ πλήρης και τα στοιχεία τα οποία έβαλε σε σχέση με την εργατική δημοκρατία και τα Σοβιέτ, την πιο γνήσια μορφή δημοκρατίας και ως προς την άνοδό τους, αλλά και ως προς ουσιαστικό στοιχείο για την άνοδο του σταλινισμού και της γραφειοκρατίας κατά την υποχώρησή τους υπό τις συνθήκες που συγκεκριμένα συνέβησαν. Και τα στοιχεία που επανέλαβε και εκείνη ως προς τη θεωρία των σταδίων, τις χυδαίες αναλύσεις για τα όρια της εργατικής τάξης, για το περιορισμό στο εθνικό επίπεδο, οι οποίες εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα της ελληνικής γραφειοκρατίας. Και νομίζω, κατά τη γνώμη μου, το πιο ουσιαστικό και το πιο σημαντικό, ας πούμε, που συναντήσαμε και μπορούν να γίνουν αναγωγές από τη συγκεκριμένη έκδοση, είναι το στοιχείο ότι τα μεγάλα γεγονότα, οι επαναστάσεις, οι εξεγέρσεις, οι ανατροπές ξεκινάνε στο εθνικό, αλλά ολοκληρώνονται αναγκαστικά στο διεθνές επίπεδο και αντιθέτως, αν δεν ολοκληρωθούν, μπορούν να έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο και στο, όχι μόνο στη χώρα στην οποία υφίστανται οι ήττες, αλλά παγκοσμίως. Υπάρχουν απολύτως αυτά τα στοιχεία στην ανάλυση του Τρότσκι και οι επισημάνσεις συγκεκριμένες ήταν πάρα πολύ, πολύ σημαντικές αυτά που μας υπενθύμησε η Μάνια. Να κάνω δύο σχόλια. Το ένα είναι ότι μας παρακολουθούν πάνω από 70 άνθρωποι από το Facebook και το YouTube. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, ήθελα να κάνω, συγγνώμη, συγχωρέστε με, αναγκαστικά θα κάνω μόνο ένα γιατί δεν βρίσκω τη δεύτερη σημείωσή μου. Να δώσω το λόγο, συγγνώμη, το θυμήθη, το βρήκα. Έχουν ήδη ξεκινήσει να έρχονται ερωτήματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Μόλις ολοκληρωθούν οι εισηγήσεις, εφόσον υπάρξουν κι άλλα και μακάρι να υπάρξουν κι άλλα, θα μεταφερθούν στους εισηγητές έτσι ώστε να υπάρξει, ας πούμε, και ένας δεύτερος γύρος να εμπαθηθεί συζήτηση περαιτέρω. Αυτά, ο λόγος στο Δημήτρη τον Κατσορίδα, ερευνητή του ΙΝΕΓΕΣΕ. Μ' ακούτε? Με βλέπετε? Okay. Είχα πρόβλημα τεχνικό. Μπλόκαρε το σύστημα. Τώρα με βλέπετε μέσω του κινητού του γιού μου. Ελπίζω να μην ξαναμπλοκάρει για να μπορέσω να ολοκληρώσω, να μου φύγει το άγχος. Τέλος πάντων. Να πω καταρχήν ότι το βιβλίο «Οι επαναστατικές ιδέες» του Τρότσκι, που περιλαμβάνουν το κείμενο του Χάλας, «Ο μαρξισμός του Τρότσκι» και του Μαντέλ, «Η επικαιρότητα τροτσκισμού», συμπυκνώνει αυτό το βιβλίο με πολύ συνοπτικό τρόπο τα βασικά σημεία της συνεισφοράς του Τρότσκι, ο οποίος μαζί με τον Λένιν υπήρξαν οι αρχιτέκτονες της Ρώσικης Επανάστασης το 17. Λέω ότι αυτό το βιβλίο περιλαμβάνει τα βασικά σημεία της σκέψης του Τρότσκι, επειδή ο Τρότσκι ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα και είχε πολυπίκυλα ενδιαφέροντα. Συνήθως μένουμε μόνο στο πολιτικοθεωρητικό του επίπεδο και υποτιμούμε και άλλα στοιχεία του Τρότσκι, τα οποία συνήθως δεν τα πιάνουμε στο κλείσιμο μου στη συνομιλία για λίγο, ίσως αναφερθώ σε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, το βιβλίο που έχουμε
στα χέρια μας, αναφέρεται, πιάνει έως σχεδόν όλα τα πολιτικά ζητήματα που ανέπτυξε ο Τρότσκι, έτσι, η θεωρία της Ιερακούς Επανάστασης, η ανάλυση του βεβαίως για το σταλινικό φαινόμενο, τα ζητήματα στρατηγικής τακτικής, τη σχέση κόμματος και εργατικής τάξης, το ενίο μέτωπο, αναφερθήκαν οι προγενέστεροι, χωρίς βεβαίως ούτε ο Χάλας ούτε ο Μαντέλ να αποσωπάνε τα λάθη του Τρότσκι, να προβαίνουν ταυτόχρονα σε κριτικές παρατηρήσεις σε κάποια από αυτά τα θέματα. Βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος του ενόου βιβλίου καταλαμβάνει το κείμενο του Χάλας, χωρίς βέβαια να υποτιμάτε το κείμενο του Μαντέλ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί επειδή είναι συνέντευξη, έχει και τη ζωντάνια μια συνέντευξη που πολλές φορές ένα κείμενο γραπτό το προσέχει στο ρετουσάρες λιγάκι. Οπότε αυτό το βιβλίο έρχεται να κουμπώσει με αφορμή και τα 80 χρόνια από τη δολοφονία του Τρότσκι, δηλαδή έρχεται σε μια κατάλληλη περίοδο, ούτως ώστε να λειτουργήσει εισαγωγικά για όσους δεν θέλουν να μελετήσουν τις ιδέες του Τρότσκι, αλλά και για μας τους παλιότερους που ενδεχομένως πολλές φορές θέλουμε να θυμηθούμε κάποια πράγματα, να ανατρέξουμε σε αυτά. Τέλος πάντων, εγώ θα επικεντρωθώ μόνο στη θεωρία της διαρκούς επανάστασης, χωρίς να υποτιμώ τα υπόλοιπα θέματα του βιβλίου. Εξάλλου τα πιάσανε, όπως είπα, οι προηγούμενοι ομιλητές. Θα επικεντρωθώ στη θεωρία της διαρκούς επανάστασης, επειδή θεωρώ ότι είναι η κορονίδα της σκέψης του, και με την έννοια ότι με βάση τη θεωρία της διαρκούς επανάστασης στηρίχτηκε και ανέπτυξε τα μετέπειτα ζητήματα που προκύψαν κατά τη διάρκεια της πολιτικής του ζωής. Το θέμα της διαρκούς επανάστασης όμως, θα κάνω και μια συμπλήρωση, μια υπέρβαση από το βιβλίο, θα επιχειρήσω να το συνδέσω με το φιλοσοφικό της υπόβαθρο, το οποίο είναι πάλι ένα θέμα το οποίο το υποτιμούμε, στο πώς δηλαδή ποιες ήταν οι φιλοσοφικές αναφορές του Τρότσκι που μπορέσε και αναπτύξει τη θεωρία της διαρκούς επανάστασης. Ο Τρότσκι λοιπόν αναπτύσσει την ενόγω θεωρία κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά από την πρώτη επανάσταση στη Ρωσία του 5, και όπως είπαν και οι προαλήσαντες, η επιβίωσή της ήλθε με την Οκτωβριανή επανάσταση του 17. Ο Τρότσκι δεν πίστευε ότι η κοινωνική εξέλιξη είναι αποκλειστικά μια συνεχής και βαθμία διαδικασία. Στα κείμενά του δίνει έμφαση στις ασυνέχειες, στις διακοπές, στις παρενθέσεις, στα άλματα και στις ρήξεις. Αυτή η μεθοδολογία είναι που του έδωσε και τη δυνατότητα να θεμελιώσει μια διαλεκτική προσέγγιση της ιστορίας μέσα από τα ξαφνικά άλματα, τις αντιφατικές συνενώσεις, τις καταστροφές, τους μετασχηματισμούς και τις αλλαγές, που έκφρασή της είναι η θεωρία της συνδυασμένης και ανισομερούς ανάπτυξης. Αντίθετα, η θεωρία της επανάστασης κατά στάδια, αντί να αγωνιστεί ενάντια στην επιρροή της αστικής ιδεολογίας και ηγεμονίας, υποτάσσεται σε αυτήν. Στη θεωρία της διαρκούς επανάστασης, ουσιαστικά ο Τρότσκι πραγματοποίησε τη ρήξη με το μηχανιστικό μαρξισμό και την εξελεκτική αντίληψη της ιστορίας ως μια διαδοχή άκαμπτων και προκαθορισμένων σταδίων, που διαδέχεται το ένα το άλλο με μια σειρά, και ήρθε σε ρήξη με τη μαρξιστική ορθοδοξία της δεύτερης διεθνούς πάνω στα ζητήματα της μετάβασης στις λιγότερες αναπτυγμένες χώρες, όπως επίσης ήρθε σε ρήξη και με τα άλλα δύο ρεύματα της Ρώσικης Ομοκρατίας, και με τους Μπολσεβίκους και με τους Μεσεβίκους, οι οποίοι από διαφορετική οπτική γωνία είχαν και αυτή τη σταδιοποίηση της Επανάστασης. Το κεντρικό επιχείρημα του Τρότσκι είναι το εξής. Η εργατική τάξη στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, όταν βρεθεί στην εξουσία, δεν μπορεί να μείνει μόνο, να περιοριστεί μόνο σε απλές δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, όπως ήταν το μοίρασμα
της γης στους αγρότες, η εκβιομηχάνηση, παραγωγική ανασυγκρότηση θα τη λέγαμε σήμερα, τα δημοκρατικά δικαιώματα κτλ. Αντίθετα, θεωρούσε ότι για να επιληθούν αυτά τα καθήκοντα και για να αντιμετωπιστεί και τον μποϊκοτάζ των ιδιοκτητριών τάξεων, αλλά και το σαμποτάζ από το εξωτερικό, θα πρέπει να πάρει μέτρα ουσιαστικού χαρακτήρα, όπως είναι η θέσπιση του εργατικού ελέγχου, η εθνικοποίηση των βασικών τομέων της παραγωγής, η αυτοδιαχείριση, η πρόθεση εταιριστικής οργάνωσης της οικονομίας και φυσικά ο σχεδιασμός. Ταυτόχρονα ήταν πεισμένος ότι χωρίς την επέκταση επανάστασης σε χώρες αναπτυγμένες, η εργατική τάξη θα δυσκολευόταν να κρατήσει την εξουσία για πολύ καιρό και γι' αυτό ακριβώς η θεωρία της διαρκούς επανάστασης ήταν σε πλήρη ρήξη με τη θεωρία του σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα, την οποία να πούμε ότι δεν την αποδεχόταν καμιά σχολή σοσιαλιστικής σκέψης μέχρι να την προωθήσει ο Στάλιν. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, η θεωρία της διαρκούς επανάστασης δικαιώθηκε το 17 και ειδικά όταν ο Λένιν άλλαξε τον προσανατολισμό της δικιάς του προσέγγισης περί δημοκρατικής επανάστασης του προλεταριάτου και της αγροτιάς και με τις θέσεις του Απρίλη παραγκόρνησε αυτές τις θέσεις και ουσιαστικά συνέκλεινε με τη θέση του Τρότσκι και γι' αυτό ακριβώς το λόγο αυτά τα δύο ρεύματα μπορέσανε και συγκλίνανε και έτσι ο Τρότσκι και με την ομάδα του προσχωρήσαν και στον Μπολσεβίκο κόμμα και καταλάβανε μάλιστα και ηγετικές θέσεις. Όμως, η θεωρία της διαρκούς επανάστασης έχει και βαθύ φιλοσοφικό υπόβαθρο, το οποίο, όπως είπα στην αρχή, συνήθως υποβαθμίζεται. Βέβαια, παρότι ο Τρότσκι δεν ασχολήθηκε εκτεταμένα με τα ζητήματα της φιλοσοφίας και τις βασικές αρχές διαλεκτικής, εν τούτης δεν τα υποτιμούσε καθόλου. Απέναντίας και ο τρόπος σκέψης του και η μεθοδολογία που ακολουθούσε και τα γραπτά του, αλλά και η ίδια η πράξη του, μαρτυρούν για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε βαθιά γνώση της διαλεκτικής. Μάλιστα να πούμε ότι προς το τέλος της ζωής του επιχείρησε να ασχοληθεί με τα ζητήματα της διαλεκτικής και της φιλοσοφίας με πιο συστηματικό τρόπο, τα οποία διατυπώθηκαν στα λεγόμενα φιλοσοφικά τετράδια. Δυστυχώς το έργο έμεινε ολοκλήρωτο λόγω των άλλων πολιτικών καθηκόντων που είχε, αλλά παρόλα αυτά, επειδή τα ξανακοίταζα αυτό τον καιρό, από το καλοκαίρι και μετά, και ξέρετε, άμα κοιτάς πράγματα μέσα από μια απόσταση χρονική και έχοντας και κάποιες άλλες εμπειρίες και διαβάσματα κτλ., τα βλέπεις και με άλλο μάτι. Εγώ ξαναδιαβάζοντας τα φιλοσοφικά τετράδια του Τρότσκι, διαπίστωσα πόσο βαθύ και διαλεκτικό τρόπο σκέψης είχε και μπόρεσε μετά να διατυπώσει τη θεωρία της διαρκούς επανάστασης. Ο Τρότσκι στα τετράδια του δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο διαλεκτικό νόμο της μετατροπής της ποιότητας σε ποσότητα, όπως και αντίστροφα της ποσότητας σε ποιότητα, τον οποίο θεωρεί ότι είναι πολύ πιθανόν ο θεμελιώδης νόμος της διαλεκτικής, λέει ακριβώς. Κάποιες βέβαια από αυτές τις σκέψεις του τις διατύπωσε και στο βιβλίο του «Στην υπεράσπιση του μαρξισμού» με τον ετών 1939-40, που ήταν η διαμάχη που είχε με την μικροαστική εσωκομματική αντιπολίτευση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος της Αμερικής. Ποιο είναι όμως το φιλοσοφικό υπόβαθρο της θεωρίας της διαρκούς επανάστασης? Ο Τρότσκι, έχοντας επηρεαστεί από τον Ιταλό μαρξιστή φιλόσοφο Λαμπριόλα, αποφεύγει την αντίληψη των νομοτελειών στην ιστορία. Απεναντίας, δίνει έμφαση στις ασυνέχειες, στις αντιθέσεις, στα άλματα, στις εκρήξεις, στις καταστροφές, στις αδιάκοπες αλλαγές, στη διαφοροποιημένη ενότητα των πραγμάτων, όπως λέει, στη μετατροπή και στη μεταμόρφωση, θεωρώντας ότι δεν αρκεί η εξήγηση ότι όλα είναι αποτέλεσμα μόνο μιας βαθμιαίας γραμμικής εξέλιξης. Τι μας θυμίζουν όλα αυτά? Μας θυμίζουν ακριβώς τη διατύπωση θεωρίας της διαρκούς επανάστασης
όπως ανέφερα πριν λίγο. Λέει ο Τρότσκι στα φιλοσοφικά τετράδια, επιτρέψτε να διαβάσω ακριβώς, τα πάντα ρί, κάθε τι ρέει, αλλά όχι έξω από τις όχθες του. Ο κόσμος δεν είναι ρευστός. Υπάρχουν αλλαγές αυτών. Η αποκρυστάλλιση των παγίων, στερεοποιημένων στοιχείων, αν και πραγματικά όχι αιώνιων. Έπειτα η ζωή δημιουργεί τις δικές της όχθες για τον εαυτό της, για να τις παρασύρει αργότερα. Μιλώντας λοιπόν ο Τρότσκι με αυτό το μεταφορικό τρόπο, δηλαδή τα πάντα ρί, έτσι, είχε γνώση του Ηράκλητου, της θεωρίας του Ηράκλητου, μιλώντας λοιπόν με αυτό το μεταφορικό τρόπο, φαίνεται ότι ο Τρότσκι δεν προσδίδει ένα απόλυτο τρόπο συνωμοτέλεια στην ιστορία. Διότι ενώ λέει ότι τα πάντα ρέουν, αλλά όχι έξω από τις όχθες, την ίδια στιγμή, λόγω των συνεχών αλλαγών, η ίδια η ζωή είναι που υπερχιλίζει και παρασύρει τις όχθες που η ίδια έφτιαξε για τον εαυτό της, για να φτιάξει πάλι καινούριες όχθες. Έτσι. Άμα πούμε δηλαδή λίγο στο βαθύ νόημα αυτό που λέει, είναι καταπληκτικό. Αυτή η προσέγγιση λοιπόν το βοηθάει ταυτόχρονα να ξεχωρίσει και τις επιστήμες από τις κοινωνικές εργασίες, αποφεύγοντας τους αναγωγισμούς και τη μεταφορά των μεθόδων των φυσικών επιστημών στο κοινωνικό πεδίο. Η επιρροή της σκέψης του Λαμπριόλα είναι πασιβανής στη σκέψη του Τρότσκι. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι δεν είναι τυχαίο που και ο Γκράμψη ήταν επηρεασμένος από τον Λαμπριόλα. Το ομολογεί και ο ίδιος. Δεν είναι τυχαίο που τα κείμενα του Γκράμψη και για τον φασισμό, αλλά και ο πόλεμος κινήσεων, ο πόλεμος θέσεων, μοιάζουν τρόμερα με τις επεξεργασίες του Τρότσκι και για τον φασισμό και για το ενίο μέτωπο. Επίσης δεν είναι τυχαίο που ο Τρότσκι είχε πει πως ο μόνος μαρξιστής, το είχε πει αν θυμάμαι καλό το 22-21, ότι ο μόνος μαρξιστής ο οποίος κατάλαβε το φαινόμενο του φασισμού είναι ο Γκράμψη. Ο μόνος Ιταλός μαρξιστής που κατάλαβε το φαινόμενο του φασισμού είναι ο Γκράμψη, είχε πει ο Τρότσκι. Για να επανέλθω λοιπόν, η επιρροή της σκέψης του Λαμπρόζη είναι πανεμφανής στη σκέψη του Τρότσκι. Ο Τρότσκι αντιμετώπιζε με καχυποψία τη θετικιστική στάση να ερμηνεύεται ο μαρξισμός ως μια οικουμενική φιλοσοφία και γι' αυτό ήταν αντίθετος με εκείνη την τάση η οποία θεωρούσε τον μαρξισμό ως επιστημονική θεωρία που περιλαμβάνει και φύση και κοινωνία μαζί ως μια ενιαία συνέχεια. Οι μέθοδοι και τα επιτεύγματα της χημίας, της μηχανικής και της φυσιολογίας δεν μπορούν να μεταφυτευτούν στη μελέτη της ανθρώπινης κοινωνίας και των κοινωνικών διεργασιών, έλεγε ο Τρότσκι. Αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε μιλάμε για παράβαση κάθε επιστημονικού ορίου, συνέχισε. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Τρότσκι, έχοντας κατά νου αυτόν τον τρόπο προσέγγισης, αυτόν τον τρόπο φιλοσοφικής προσέγγισης, επηρεασμένος όπως είπα από τον Λαμπριόλα, μπόρεσε να διατυπώσει τη θεωρία της διαρκούς επανάστασης και άρα να προσεγγίσει την ιστορία μέσα ακριβώς από αυτό που είπα στην αρχή, μέσα δηλαδή από τα ξαφνικά άλματα, τις αντιφατικές συνενώσεις όπως ήταν η θεωρία της συνδυασμένης και ανισομήρους ανάπτυξης, τις καταστροφές, τους μετασχηματισμούς και τις αλλαγές. Και έτσι μπόρεσε να ξεφύγει από τη γραμμική αντίληψη της ιστορίας που είχε η δεύτερη διεθνής, αλλά και τα δύο ρεύματα της Ρώσικης Σοσιαλδημοκρατίας. Βέβαια, η θεωρία της διαρκούς επανάστασης, επειδή έτσι όπως την είχε αναπτύξει ο Τρότσκι, ήταν κατά κύριο λόγο για λιγότερο αναπτυγμένες υπονάπτυκτες χώρες, παρουσιάζει κατά τη γνώμη μου ένα θεωρητικό κενό ως προς τη Δύση, δηλαδή ως προς αναπτυγμένες χώρες του καπιταλισμού. Και εδώ θεωρώ ότι είναι σημαντική η συμβολή του Γκράμψη όσο αφορά τα ζητήματα της ηγεμονίας και τον ρόλο του κράτους στις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης, οι οποίες μπορούν να παντρευτούν με τη θεωρία της διαρκούς επανάστασης και να μας δώσουν πραγματικά ένα καινούριο θεωρητικό προχώρημα. Σταματάω εδώ.
Αναφέρθηκα, όπως είπα στην αρχή, μόνο σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο από το βιβλίο, προσπαθώντας να το εμπλουτίσω με τις φιλοσοφικές διαστάσεις του Τρότσκι. Σε κάθε περίπτωση, το βιβλίο αυτό είναι ένα εισαγωγικό βιβλίο για όσους θέλουν να δουν με κριτικό τρόπο τη σκέψη του Τρότσκι. Εννοείται ότι για περαιτέρω μελέτη και της ζωής και της δράσης του και του έργου του χρειάζεται να ανατρέξουμε και σε άλλη βιβλιογραφία μεγαλύτερη, καταρχήν στην αυτοβιογραφία του «Τη ζωή μου», έτσι, στο βιβλίο του Βίκτορ Σέρς για τον Τρότσκι, το τετράτομο έργο του Κλιφ, είναι μια εξαιρετική δουλειά. Επίσης μαθαίνω ότι πρόκειται να βγει του Ντόιτσερ το βιβλίο για τον Τρότσκι. Μεταφράζονται ήδη, νομίζω, ο δεύτερος τόμος ή και οι τρεις τόμοι. Πάντως, από ό,τι έμαθα, ετοιμάζονται να βγει το βιβλίο του Ντόιτσερ για τον Τρότσκι. Είναι μια βιβλιογραφία η οποία έλειπε για τα ελληνικά δεδομένα. Όπως επίσης και άλλα βιβλία, η βιβλιογραφία είναι πλούσια. Αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω να μην μακρηγόρησα. Και να με ακούσατε. Καθόλου δεν μακρηγόρησες, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση όσον αφορά τη μετατροπή της ποσότητας σε ποιότητα. Φέρνει στο μυαλό και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα στο οποίο συνέβαλε ο Τρότσκι και έχει να κάνει με το μεταβατικό πρόγραμμα, όπου ακριβώς επειδή καταλάβαινε τα ζητήματα της εξέλιξης των συνειδήσεων εντός της εργατικής τάξης, διαμόρφωσε μια πολιτική όπου έλεγε ότι αυτή δεν μπορεί να εξελιχθεί με τον τρόπο που θα θέλαμε, αλλά χρειάζεται να αντιλαμβάνεται τις αντιθέσεις και να τις εξελίσσει με έναν τρόπο όπου να μπορεί να οδηγήσει την εργατική τάξη στο να κυριαρχήσει, να πάρει την ηγεμονία στα υπόλοιπα στρώματα της κοινωνίας και να προχωρήσει τα πράγματα προς την επανάσταση μέσα από αιτήματα τα οποία φαινομενικά δεν μοιάζουν καθόλου επαναστατικά. Υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο και στην τρέχουσα εργατική αριστερά γύρω από αυτό, αλλά αναφερόμενο στον Έγκελς και στη συνάντηση του Έγκελς με τον Τρότσκι προς αυτά τα ζητήματα, νομίζω ότι και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η τελευταία εισήγηση για σήμερα, και έχει έρθει και μία ερώτηση ακόμα, επαναλαμβάνω ότι όποιος ή όποια θέλει να ρωτήσει κάτι ευπρόσδεκτος και ευπρόσδεκτη να μας το στείλει. Ο λόγος στον Αντώνη τον Ταβανέλο, ο οποίος έχει γράψει και τον πρόλογο για την έκδοση των επαναστατικών ιδεών του Τρότσκι που παρουσιάζουμε σήμερα. Με ακούτε? Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Εκ μέρους του Embarks να ευχαριστήσω τον Θοδωρή, τη Μάνια και τον Δημήτρη για την παρουσία τους εδώ απόψε. Να αρχίσω μια εισαγωγική παρατήρηση για το βιβλίο. Για μας θα ήταν εύκολο να ανατυπώσουμε το παλιό κείμενο του Ντάγκαν Χάλας, με το οποίο οι περισσότεροι από εμάς έχουμε αναπτυχθεί από τα νεανικότερά μας χρόνια. Αποφασίσαμε να το συνδυάσουμε με ένα κείμενο του Μαντέλ και μάλιστα ψάξαμε το κείμενο όπου ο Μαντέλ συζητά με το δικό του τρόπο τις κριτικές παρατηρήσεις που η τάση η δική μας που είναι γύρω από τις αντιλήψεις που αναπτύσσει ο Χάλας να τις απαντά. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε ένα μόνιμο χαρακτηριστικό που θέλουμε να έχουν τα Red Marks, το οποίο είναι αφενός μια στρατηγική προσήλωση, μια στρατηγική επιμονή, μια στρατηγική σκληρότητα, μου επιτραπεί ο όρος, αλλά ταυτόχρονα αυτό να γίνεται με έναν ανοιχτό τρόπο, με έναν τρόπο συζήτησης, γιατί είμαστε πεισμένοι ότι μόνο έτσι μπορεί να είναι δημιουργικό. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι στο συνδυασμό των δύο κειμένων, ο αναγνώστης που θα επιμείνει και ασφαλώς ο αναγνώστης που θα κάνει αυτό που είπε ο Δημήτρης, να καταφύγει στην υπόλοιπη πολύ ευρύτερη και πολύ πιο σημαντική βιβλιογραφία, θα βγει πολλαπλά κερδισμένο. Τώρα για τη συζήτησή μας. Εγώ θα αρχίσω από την επέτειο. Πριν από 80 χρόνια, δολοφονήθηκε από έναν πράκτορα των υπηρεσιών ενός κράτους που ονομαζόταν Εργατικό, ένας επαναστάτης,
που είχε υπάρξει πρόεδρος του Σοβιέτ της Πετρούπολης στην Επανάσταση του 1905, πρόεδρος του Σοβιέτ της Πετρούπολης στην Επανάσταση του 1917, ιδρυτής και διοικητής του Κόκκινου Στρατού στην πιο κρίσιμη μάχη της ιστορίας από την οποία προέκυψε αυτό το εργατικό κράτος. Και μόνο μια τέτοια πολιτική δολοφονία θα ήταν ένα στίγμα πάνω στον επαναστατικό μαρξισμό, θα ήταν μια υπόθεση για την οποία θα συζητάγαμε για δεκαετίες. Δυστυχώς, η δολοφονία του Τρότσκι δεν είναι μεμονωμένη. Είναι μια εμβληματική πράξη, μια κορυφαία πράξη, αλλά είναι πάνω σε ένα τρομερό κύμα των καθαρίσεων της εποχής του Στάλιν, όπου ο διοικητικός και κρατικός και πολιτικός μηχανισμός που βρίσκεται στην εξουσία εξοντώνει διαδοχικά την παλιά φρουρά των Μπολσεβίκων, όλες τις πτέρυγες, τη δεξιά, το κέντρο και την αριστερά. Είμαστε εντάξει? Με ακούτε? Σε ακούμε, Αντώνη, η εικόνα σου παίζει λίγο, αλλά ο ήχος είναι εντάξει για την ώρα. Okay. Μου βγάζει ότι είναι πτωχό το δίκτυο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα συνεχίσω. Ακολούθησε η εκαθάριση του κράτους και ακολούθησε η εκαθάριση του στρατού. Εάν ανοίξει κάποιος, έστω και με περιορισμένη γνώση στην ιστορία, το Wikipedia, θα δει ότι τα άμεσα θύματα της εποχής της τρομοκρατίας, όχι τα έμεσα, όχι οι άνθρωποι που πεθάναν από την πείνα ή από το κρύο ή από τις μετακινήσεις των πληθυσμών, υπολογίζονται στις 600.000. Είναι ένα συγκλονιστικό έγκλημα το οποίο βρίσκεται πάνω στην πλάτη αυτών που ισχυρίζονται ότι αποτελούν το κομμουνιστικό κίνημα. Για δεκαετίες τα κομμουνιστικά κόμματα μάθανε να ζούνε με αυτή την τροπή. Τις πρόξανε κάτω από το χαλί, δεν δώσανε καμία ερμηνεία ή δίνανε κυριολεκτικά προκλητικές ερμηνείες. Κατά τη διαδικασία που δουλεύαμε αυτό το βιβλίο, διάβασα ένα εκπληκτικό άρθρο, γραμμένο τώρα που όλα τα ιστορικά στοιχεία είναι δεδομένα στο ριζοσπάστη, με την υπογραφή της Ελένης Μπέλου, όπου λέει ότι αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες θύματα ήταν το φυσιολογικό αντίτιμο της συνέχειας της ταξικής πάλης στη δεκαετία του 30. Ήταν αποτέλεσμα της ταξικής πάλης. Ο Τρότσκι, ο Κάμενεφ, ο Μπουχάριν, ο Ζινόβιεφ, όλοι αυτοί ήταν ταξικοί εχθροί. Για αυτή την αντιμετώπιση, η γνώμη μου είναι ότι τα κομμουνιστικά κόμματα πληρώσανε πάρα πολύ ακριβά. Πληρώναν ακριβά και παλιότερα. Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη ανασυνταχθήκανε και μεγαλώσανε σε βάρος των κομμουνιστικών κομμάτων, αξιοποιώντας κατά κόρο την κατηγορία ότι το καθεστώς που υποστηρίζουν τα κομμουνιστικά κόμματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου ελκυστικό. Και την πληρώσαν ακόμα περισσότερο το 89. Όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, όποιος είχε υποτιμήσει αυτό το πρόβλημα είχε χάσει τη δυνατότητα να κάνει μια διάκριση ανάμεσα στην Οκτωβριανή Επανάσταση και το καθεστώς το οποίο υπήρχε στην Εσουζουδού για πολλά χρόνια και κατέρευσε το 89. Κατά τη γνώμη μου, η μεγαλύτερη προσφορά των εκτελεσμένων Μπολσεβίκων στην ιστορία είναι ακριβώς αυτό. Ότι με το αίμα τους, ότι με την άρνησή τους να υποταχθούν στο μηχανισμό του Στάλιν, χαράξανε μια πολύ έντονη γραμμή, μια γραμμή αίματος, όπως λέει ο Τρότσκι, ανάμεσα στην Οκτωβριανή Επανάσταση και το καθεστώς που επικράτησε, κατά τη γνώμη μου, από τα τέλη της δεκαετίας του 20. Στην κορυφή αυτής της αντίστασης, που υπήρξε και όπως είπα για προηγούμενα, ήταν πολύπλευρη, αναφέροντας κάποια ονόματα, ήθελα να δώσω ένα στίγμα, βρίσκεται ο Τρότσκι. Στην κορυφή της αντίστασης αυτής. Βρίσκεται ο Τρότσκι όχι μόνο από το κύρος που απέκτησε με τη συμμετοχή του στην ταξική πάλη από τις θέσεις τις οποίες υπηρέτησε,
αλλά βρίσκεται ο Τρότσκι και με το έργο του. Και από αυτή την άποψη έχει πολύ μεγάλη σημασία η εκτίμηση για το έργο του Τρότσκι. Και αυτό θα είναι το δεύτερό μου σημείο. Είναι σαφές ότι ζούμε σε μια εποχή διαφορετική από την εποχή που έγραφε ο Λένιν, ο Τρότσκι, ο Γκράμψη και οι άλλοι μεγάλοι μαρξιστές στους οποίους αναφερόμαστε. Είναι σαφές ότι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι τώρα με τη μέθοδο που εκείνοι μας διδάξανε, τη μέθοδο της συγκεκριμένης ανάλυσης των συγκεκριμένων συνθηκών, δεν μπορεί να υποκατασταθεί. Όμως είναι ανόητος όποιος πιστεύει ότι υπάρχουν παρθενογενέσεις μέσα στην πολιτική ιστορία. Τα κριτήρια που διαμορφωθήκανε με τις εργασίες και τις τεράστιες συζητήσεις εκείνης της εποχής εξακολουθούν να παραμένουν πολύτιμα. Και αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η σημασία του Τρότσκι. Το νήμα που μπορεί να συνδέει το σήμερα με την παράδοση του Οκτώβρη είναι το έργο του Τρότσκι και από αυτή την άποψη είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους αγωνιστές, τους καινούργιους που διαμορφώνονται, που παίρνουν σταδιακά και θα πάρουν όλο και πιο γρήγορα στην πλάτη τους τα καθήκοντα των γενεών που βρίσκονται σε αποδρομή ή σε αποχώρηση. Στο έργο του Τρότσκι, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν τρία μεγάλα κέντρα πάνω στα οποία έγραψε συγκλονιστικά πράγματα. Το καθένα από αυτά τα τρία κέντρα θα αρκούσαν για να τον κατοχυρώσουν ως ένα μεγάλο μαρξιστή. Όμως ο Τρότσκι απλώθηκε και στα τρία. Το πρώτο είναι, αναφερθήκαν και οι άλλοι σύντροφοι, είναι η θεωρία της διαρκούς επανάστασης. Νομίζω ότι και ο Θοδωρής και η Μάνια και ο Δημήτρης που επανήλθε από τη σκοπιά του φιλοσοφικού υπόβαθρου δώσαν αρκετά σημεία. Εγώ να κάνω μια παρατήρηση ότι η θεωρία της διαρκούς επανάστασης υπήρξε στην εποχή της μια μεγάλη καινοτομία που ξεβάλτωσε τη διεθνή μαρξιστική συζήτηση από το βάλτος στον οποίο την είχαν βυθίσει οι επιτυχίες των εργατικών κομμάτων την προηγούμενη περίοδο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι μετά τη σφαγή της Κομμούνας οι μαρξιστές στον κόσμο αλλά κυρίως στην Ευρώπη κάνανε μια στροφή προς τον παρατεταμένο πολιτικό αγώνα. Για να υλοποιήσουν αυτή τη στροφή χρειαζόντουσαν τα εργαλεία για παρατεταμένο πολιτικό αγώνα. Χτίσανε λοιπόν ή επιχειρούσαν να χτίσουν μαζικά εργατικά κόμματα με κορυφαίο το S5 στη Γερμανία. Τα κόμματα αυτά για μεγάλες περιόδους είχαν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Χτίσανε συνδικάτα, κατακτήσαν ολόκληρα τμήματα της εργατικής τάξης. Εκπαιδευτήκανε στον πολιτικό αγώνα, εκπαιδευτήκανε στο να αντιμετωπίζουν τον κοινοβουλευτικό αγώνα. Βγάζανε εφημερίδες, είχαν αποτελεσματικότητα στο έδαφος, αλλά δεν είχαν εμπειρίες απόπειρας επαναστατικής ανατροπής του καπιταλισμού. Στο έδαφος αυτών των επιτυχιών διαμορφώθηκε η αντίληψη που είπε ο Δημήτρης Πατσορίδας. Μια μηχανιστική αντίληψη ότι θα φτάσουμε στο σοσιαλισμό ως αποτέλεσμα δύο διαδικασιών. Αφενός μιας διαρκούς και απρόσκοπης προόδου, ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και ταυτόχρονα μιας διαρκούς και απρόσκοπης ενδυνάμωσης του εργατικού κόμματος. Και μέσα στην κοινωνία με τις οργανώσεις του και μέσα στο κοινοβούλιο με τις ψήφους. Αυτή η αντίληψη έμοιαζε να μην έχει αντίπαλο. Έμοιαζε να μην έχει εναλλακτική. Η πρόκληση σε αυτή την αντίληψη ήρθε από την Ανατολή, από την καθυστερημένη Ανατολή. Και πριν έρθει θεωρητικά ήρθε πρακτικά. Η υποτιμημένη επανάσταση του 5 υπήρξε πάρα πολύ σημαντική για την εξέλιξη του μαρξισμού. Η πρώτη μαζική γενική πολιτική απεργία στην ιστορία του εργατικού κινήματος δεν έγινε στη Γερμανία όπως θα ανέμενε ένας τυπικός μαρξιστής. Έγινε στην καθυστερημένη μισοαγροτική Ρωσία. Αυτό είχε τεράστιες συνέπειες. Το μέγεθος της πρόκλησης το κατάλαβε η Ρόζα, το κατάλαβε ακόμα ο Κάουτσκι. Άνοιξε μια ολόκληρη συζήτηση μέσα στα κόμματα της Β' Διεθνούς. Εκεί η παρέμβαση του Τρότσκι είναι κυριολεκτικά καταλυτική. Σε πολύ νεαρή ηλικία διατυπώνει το νόμο της συνδυασμένης και ανισόμερης ανάπτυξης του καπιταλισμού που έδινε το οικονομικό υπόβαθρο, να το πω έτσι, για την θεωρία της διαρκούς επανάστασης. Εντοπίζει ότι στις καθυστερημένες χώρες δίπλα στα προβλήματα της καθυστέρησης,
στον αγροτικό τομέα, σε πάρα πολλούς τομείς υπάρχουν τα πιο σύγχρονα φαινόμενα. Δίπλα στους βιολοπάρικους που υπάρχουν στην Ήπεθρο, υπάρχει το Κουτίλο, το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εργοστάσιο στην Ευρώπη εκείνης της εποχής. Ξεκινώντας από αυτό το υπόβαθρο, ο Τρότσκι κάνει το πολιτικό βήμα. Είναι ανόητη η κριτική στη θεωρία της Διαρκούς Επανάστασης ότι υποτιμά τα δημοκρατικά ζητήματα ή υποτιμά το ζήτημα της εθνικής καταρτίωσης κτλ. Ο Τρότσκι, σαν έμπειρος επαναστάτης, ξέρει καλά ότι μια βαθιά επαναστατική κρίση έρχεται συνήθως στο έδαφος μιας εθνικής κρίσης που προέρχεται είτε από πόλεμο είτε από οικονομική καταστροφή, η οποία έχει στο κέντρο της και δημοκρατικά ζητήματα και ζητήματα εθνικής καταρτίωσης κτλ. Δεν έχει καμία, όπως και το σύνολο των Μπολσεβίκων, δεν έχει καμία υποτίμηση απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Ποια είναι η καινοτομία? Ότι αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά και νικηφόρα αν το προλεταριάτο δεν προχωρήσει μπροστά, δεν προσπαθήσει να δώσει τη σοσιαλιστική απάντηση σε αυτή την κρίση. Αυτή είναι μια κεντρική έννοια στη θεωρία. Με ακούτε? Με ακούτε? Ναι, Αντώνη, ακούγεσαι. Συγγνώμη γιατί ξαφνικά έχασα και την εικόνα. Δεν σας έβλεπα και εγώ δηλαδή. Είναι μια κεντρική έννοια στη θεωρία της Διαρκούς Επανάστασης που επιβεβαιώθηκε θετικά στη Ρωσία. Αλλά έχοντας την εμπειρία των επόμενων δεκαετιών, ξέρουμε ότι επιβεβαιώθηκε αρνητικά σε μια σειρά από χώρες. Στην Ελλάδα υπήρξε μια επανάσταση στη δεκαετία του 40, η οποία ξεκινούσε από άλυτα δημοκρατικά ζητήματα, υγεία στους αγρότες στην Ήπεθρο, και το πρόβλημα της τρομακτικής καταπίεσης κάτω από ξενική κατοχή. Ο μοναδικός τρόπος για να δοθεί νικηφόρα απάντηση θα ήταν η απόπειρα να δοθεί η σοσιαλιστική απάντηση στην κρίση που δημιούργησε ο πόλεμος. Και το ίδιο ξέρουμε πια και για την Κίνα και για το Βιετνάμ και για την Κούβα και για μια σειρά χώρες π.χ. της Αφρικής που στη δεκαετία του 60 γεννήκανε μεγάλες αντιπεριαλιστικές επαναστάσεις. Το Βιετνάμ, η χώρα που έκανε έναν ηρωικό πόλεμο ενάντια στην ξενική κατοχή των Γάλλων αρχικά και των Αμερικάνων στη συνέχεια, δεν μπόρεσε να λύσει ούτε τα ζητήματα της εθνικής ανεξαρτησίας μην προχωρώντας στην κατεύθυνση της εργατικής εξουσίας, και σήμερα το Βιετνάμ είναι δεμένο στα γρανάζια της νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης με τραγικό τρόπο. Μέχρι εδώ η θεωρία μένει έκθετη σε ένα ερώτημα. Το ερώτημα: δεν έχουν σημασία οι παραγωγικές σχέσεις και η παραγωγική ανάπτυξη, το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων. Δεν έχει σημασία η καθυστέρηση. Είναι δυνατόν, θα ήταν δυνατόν να χτιστεί η εργατική εξουσία στην καθυστερημένη Ρωσία? Και εδώ απαντάει ο διεθνισμός. Ο διεθνισμός στον Τρότσκι δεν είναι ηθική. Είναι υλική βάση για το προχώρημα της επανάστασης. Και αυτήν συμμερίζεται και ο Λένιν με τις θέσεις του Απρίλη και μετά. Ότι ναι μεν δεν υπάρχουν οι υλικές δυνατότητες για να χτίσουμε μόνοι μας την εργατική εξουσία, αλλά το επαναστατικό κύμα που θα εξαπολύσει ο Οκτώβριος θα απλωθεί στη Δυτική Ευρώπη. Και τότε μαζί με τη Γερμανία υπάρχει η υλική βάση. Ο διεθνισμός είναι η απάντηση σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα, το οποίο και αυτό έχει επιβεβαιωθεί ιστορικά. Σε περιόδους κρίσεων, ο ιός της επανάστασης είναι εξίσου μεταδοτικός, πολύ πιο μεταδοτικός μάλλον, από τον COVID για τον οποίο έχουμε εμπειρία σήμερα. Ο πόλεμος στην Αλγερία και ο πόλεμος στο Βιετνάμ εξαπέλυσε μια σειρά από επαναστατικά κινήματα στην καρδιά του αναπτυμένου καπιταλισμού. Στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες και στο κέντρο της Ευρώπης. Αυτή η αντίληψη βέβαια χτιζόταν από την πολιτική. Ανέφερε ένας από τους συντρόφους, ο Θοδωρής νομίζω, ότι για τον Λένιν ήταν απόλυτη πεποίθηση ότι χωρίς την νικηφόρα επανάσταση στη Γερμανία θα χαθούμε. Ο Σέρις περιγράφει τους έξαλλους πανηγυρισμούς στους δρόμους στη Ρωσία όταν ήρθαν τα νέα για την πρώτη εξέγερση
στη Γερμανία με τα συμβούλια των στρατιωτών και των εργατών στη συνέχεια. Στα Βαλκάνια, τα περιορισμένα σοσιαλιστικά στην αρχή και στη συνέχεια κομμουνιστικά κόμματα, στην πρώτη περίοδο βάζαν ως στόχο όχι την υπεράσπιση των συνόρων του ο καθένας, αλλά την Βαλκανική Σοσιαλιστική Ομοσπονδία, για να απαντήσουν το ερώτημα σε ποια υλική βάση μπορεί πράγματι να χτιστεί η εργατική εξουσία στα Βαλκάνια και πάει λέγοντας. Άρα ο ρόλος της θεωρίας της διαρκούς επανάστασης είναι αναντικατάστατος και είναι η πιο ουσιαστική και η πιο βαθιά απάντηση στη θεωρία των σταδίων. Με μια έννοια έχει δίκιο, είναι σωστή η παρατήρηση του Δημήτρη, ότι οι επεξεργασίες του Τρότσκι για τη θεωρία της διαρκούς επανάστασης αφορούσαν κυρίως τις λεγόμενες ημιανάπτυκτες ή και καθυστερημένες χώρες. Ο δεύτερος πυλώνας στο έργο του αφορά την αναπτυγμένη Δύση και είναι το ενιαίο μέτωπο. Η γνώμη μου είναι ότι όσοι κατανοούν το ενιαίο μέτωπο ως μια τακτική δεν έχουν καταλάβει για το γιατί πράγμα μιλάμε. Κατά τη γνώμη μου, στο ζήτημα του ενιαίου μετώπου, ο Τρότσκι και ο Γκράμψη συναντιόνται και συντονίζονται με έναν τρόπο εκπληκτικό, συνεχίζοντας τις τελευταίες εργασίες του Λένιν. Και λέω από την αρχή ότι ανάγουν το ενιαίο μέτωπο σαν έναν αναντικατάστατο πυλώνα της επαναστατικής στρατηγικής στη Δύση, στον αναπτυγμένο καπιταλισμό. Να δώσω ως μια στοιχεία. Εάν δει κανείς τις αναμνήσεις σημαντικών στελεχών της εποχής της Κομιντέρν, θα δει από τις πιο απρόσμενες πλευρές, από τον Τολιάτη μέχρι τον Τρότσκι, να θυμούνται την τελευταία ομιλία του Λένιν σε συνέδριο του Διεθνούς. Ο Λένιν εκεί επιλέγει να προειδοποιήσει τα στελέχη της Κομιντέρν ότι οι αποφάσεις του πρώτου και του δεύτερου συνεδρίου είναι πολύ ρωσικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λαθεμένες, σημαίνει ότι καθορίζονται από την εμπειρία στην Ανατολή, από την εμπειρία στη Ρωσία. Και αυτό έχει συνέπειες σε δύο κρίσιμα πεδία που θυμηθήκανε σε προηγούμενες παρεμβάσεις. Το ένα είναι στη στρατηγική της επανάστασης και το πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή. Και το δεύτερο είναι στο πώς οργανωνόμαστε για να φτάσουμε σε αυτή. Δηλαδή στο κόμμα, το συγκεντρωτισμό και άλλες τέτοιες πλευρές, που είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Κατά τη γνώμη μου, η άποψη του Τρότσκι συντονίζεται με τον Γκράμψη σε τρία σημεία. Το ένα είναι η διάκριση Ανατολής-Δύσης, όπως λέει ο Λένιν και ο Τρότσκι, ή πολέμου κινήσεων, πολέμων θέσεων, όπως λέει ο Γκράμψη, για να απαντήσουμε στο ερώτημα του πώς μπορούμε να φτάσουμε στην επαναστατική ανατροπή στις χώρες όπου έχει συντελεστεί η αστική επανάσταση και υπάρχει ισχυρός κοινοβουλευτισμός και ισχυρός ρεφορμισμός, θα έλεγα σήμερα, από την εμπειρία που έχουμε. Το δεύτερο είναι το ζήτημα της ηγεμονίας, το πώς δηλαδή για να φτάσουμε να διεκδικήσουμε την εξουσία στο κράτος οφείλουμε να διεκδικήσουμε πρώτα τις συνειδήσεις της εργατικής τάξης, το πώς οι κομμουνιστές μπορούν να γίνουν ηγεμονικό πολιτικά τμήμα της εργατικής τάξης και πώς ταυτόχρονα με τη βοήθεια της πολιτικής ηγεμονίας των κομμουνιστών μέσα στην εργατική τάξη η εργατική τάξη μπορεί να γίνει ηγεμονική δύναμη μέσα στις φτωχές λαϊκές μάζες και στη Δύση. Και το τρίτο είναι με τι μέθοδο μπορούν να γίνουν αυτά. Και η μέθοδος είναι η μέθοδος του ενιαίου μετώπου. Αυτό το τρίπτυχο Ανατολή-Δύση, ηγεμονία, μέθοδος ενιαίου μετώπου, νομίζω ότι είναι μια εργασία που αρχίζει ο Λένιν από τον αριστερισμό ήδη, από την προσούρα του στον αριστερισμό και φτάνει μέχρι τις τελευταίες του παρεμβάσεις στη Διεθνή που συνεχίζουν ο Γκράμψη και ο Τρότσκι. Μια τελική παρατήρηση σε αυτό το σημείο, όσοι εγκαταλείπουν ή υποβαθμίζουν την αντίληψη του Τρότσκι και του Γκράμψη για το ενιαίο μέτωπο, δεν γνωρίζουν τι εγκαταλείπουν. Χωρίς αυτό το τμήμα, η απάντηση στο ερώτημα πώς είναι δυνατόν να γίνει εφικτή η επανάσταση στη Δύση, είναι δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Η επεξεργασία μας
πάνω σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα οφείλει να πατήσει πάνω στις εργασίες του Λένιν, του Τρότσκι και του Γκράμψη για αυτό το τρίπτυχο που είπα. Και το τρίτο κέντρο της εργασίας του Τρότσκι είναι η ανάλυση του σταλινισμού. Ο Τρότσκι ήταν υποχρεωμένος να καταπιαστεί με αυτό το ζήτημα και από το ποιος ήταν ο ίδιος ο Τρότσκι και από τις δύσκολες στιγμές τις οποίες ζούσε και από τις υποχρεώσεις να υπερασπίσει το μαρξισμό απέναντι σε αυτό το καινούριο ερώτημα. Καταπιάνεται με το ερώτημα με τη μοναδική εμπειρία που έχει στη διάθεσή του, το Θερμιδόρ, το πώς εκφυλίστηκε και χάθηκε η μεγάλη γαλλική επανάσταση. Αναλύει τη ρώσικη επανάσταση με βάση την εξέλιξη της γαλλικής επανάστασης και καταλήγει στη γνωστή θέση ότι πρόκειται για ένα γραφειοκρατικά εκφυλισμένο κράτος, όπου η εργατική τάξη έχει αποθηθεί από την πολιτική εξουσία, αλλά παραμένουν ζωντανές οι κοινωνικές κατακτήσεις του Οκτώβρη, δηλαδή η κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Είναι αλήθεια ότι σε αυτή την άποψη ο Τρότσκι παρουσιάζει στα τελευταία χρόνια της ζωής του μια δυναμική κατανόηση. Ενώ στην αρχική διατύπωση αυτής της θεωρίας λέει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το σταλινικό φαινόμενο με μεταρρυθμιστικούς τρόπους, στη συνέχεια λέει ότι χρειάζεται πολιτική επανάσταση, αλλά όχι κοινωνική επανάσταση που θα θίξει τα κοινωνικά θεμέλια του κράτους. Στις επεξεργασίες του για τον πόλεμο, διαφαίνονται για τον έμπειρο αναγνώστη ερωτηματικά, κεντρικά γύρω από το ζήτημα αν θα αντέξει η σταλινική εξουσία στον πόλεμο, που βάζουν σε δοκιμασία την ίδια τη συνοχή της άποψης. Η γνώμη μου είναι ότι υπάρχει μια διαφορά που έχει υποτιμηθεί σε αυτή την ανάλυση. Η εργατική τάξη δεν είναι σαν την αστική τάξη. Η εργατική τάξη δεν μπορεί να αναπτύξει τη δική της εξουσία χωρίς να έχει την πολιτική εξουσία. Η εργατική τάξη δεν έχει γίνει οικονομικά κυρίαρχη τάξη μέσα στα πλαίσια του προηγούμενου κοινωνικού συστήματος όπως έγινε με τους καπιταλιστές. Από αυτή την άποψη, χωρίς την πολιτική εξουσία, η εργατική τάξη χάνει όλη την εξουσία. Αυτό όμως ήταν ένα καινούριο ζήτημα και μια καινούργια εμπειρία και θα ήταν, να το πω, θεωρητικά άδικο να περιμένουμε ότι θα μπορούσε να απαντηθεί μέσα στη δεκαετία του 30. Όμως η ανάλυση του Τρότσκι, η προδομένη επανάσταση, για να το πω το βιβλίο του, η προδομένη επανάσταση, είναι ένα αντικατάστατο για κάθε μαρξιστή. Γιατί μας βάζει το πλαίσιο ότι πρέπει να αναλύσουμε τη σταλινική εξουσία, το σταλινικό φαινόμενο, από τη σκοπιά του εργατικού κινήματος και από τη σκοπιά της διεκδίκησης του σοσιαλισμού. Και αυτό είναι ένα πολύτιμο πλαίσιο. Η γνώμη μου είναι ότι η μεγάλη τιμή που ανήκει στον Τόνι Κλιφ δεν είναι η εφεύρεση του όρου κρατικός καπιταλισμός. Αυτή την εφεύρεση την είχαν κάνει άλλοι πριν από τον Κλιφ. Η Ράνια Ντουναγεύσκα, ο Σίρλα Τζέιμς, ο Σάχμαν. Κάποιοι από αυτούς, σπάζοντας από αυτό το σκληρό πλαίσιο που έβαλε ο Τρότσκι, μετακινηθήκαν σε συντηρητικές κατευθύνσεις. Η τιμή που ανήκει στον Κλιφ είναι ότι πάντρεψε την ανάλυση για τον κρατικό καπιταλισμό στη Ρωσία με το πλαίσιο του Τρότσκι. Και αυτό ήταν εξαιρετικά δημιουργικό. Και η τελευταία μου παρατήρηση, για να μην μιλάω πολύ, αφορά τα λάθη και του ίδιου του Τρότσκι, αλλά πολύ περισσότερο των επιγόνων της τελευταίας περίοδου. Είναι γνωστή μια φράση του Λένιν, ότι χωρίς επαναστατική θεωρία δεν υπάρχει επαναστατική πράξη. Δυστυχώς αυτή είναι η μισή φράση του Λένιν. Ο Λένιν εκεί δεν έβαζε τελεία, έβαζε κόμμα. Γιατί η άλλη μισή φράση είναι όμως χωρίς σύνδεση της επαναστατικής θεωρίας με την επαναστατική πράξη, δεν μπορεί να υπάρξει θεωρία που να είναι βαθιά επαναστατική. Ο Τρότσκι είχε τη φοβερή τύχη, με την κακή έννοια τη φοβερή, την τραγική τύχη, να ζήσει αυτό που υπογραμμίζει ο Χάλας σε μια εποχή όπου η διαφορά ανάμεσα στους στόχους και τα μέσα για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, αυτή η ψαλίδα άνοιξε απελπιστικά. Η σύνδεσή του με τα συγκεκριμένα μέτωπα της ταξικής πάλης περιορίστηκε σε σύνδεση με μικρές ομάδες
διανοουμένο. Ο Τρότσκι υποχρεώθηκε να ζήσει την κόλαση των αντιπαραθέσεων μέσα σε μικρές ομάδες μικροαστικής ή διανοουμένης της σύνθεσης. Αυτό είναι ένα έδαφος που σπρώχνει λάθη. Νομίζω ότι πολύ πιο λίγα έκανε ο ίδιος, τα εντοπίζει ο Χάλλας, δεν έχω να προσθέσω τίποτα, και πολύ περισσότερα κάνανε οι επίγονοι ακριβώς με τη μέθοδο που εντοπίζει ο Χάλλας. Προσπαθώντας να υπερασπιστούν κάθε λέξη του προφήτη, φτάνανε να χάνουν το νόημα και την κατεύθυνση που έδειχνε ο Τρότσκι, ο οποίος δεν ήταν προφήτης, αλλά ένας επαναστάτης με σάρκα και οστά, και γι' αυτό τον αντιμετωπίσανε με την αξίνα, και έτσι κάνανε στη συνέχεια πολύ πιο σημαντικά λάθη. Όμως, πρέπει ο κανένας να έχει μέτρο. Τους ανήκει μια μεγάλη τιμή, ότι κρατήσανε ζωντανή μια παράδοση, γιατί οι εκαθαρίσεις στην εποχή του Σταλινισμού δεν αφορούσαν μόνο πρόσωπα, αφορούσαν και ιδέες. Αν δει κανένας το σώμα των εργασιών των τεσσάρων πρώτων συνεδρίων της Διεθνούς, το σώμα των ιδεών που παράχθηκε την εποχή που το επαναστατικό κύμα του Οκτώβρη ήταν ζωντανό, αν δει τι έλεγε η Διεθνή στην εποχή του Λένιν, θα διαπιστώσει ότι τίποτα από αυτά δεν έμεινε όρθιο. Κατεδαφιστήκανε με μια συστηματική προσοχή. Ο τροτσκισμός υπήρξε το ρεύμα που επιχειρούσε να διασώσει αυτή την κληρονομιά και να την παραδώσει σε νεότερες γενιές αγωνιστών. Ο Μαντέλ, και σημειώνεται στο βιβλίο από τον πρόλογό μας, διακρίθηκε στην προσπάθεια να συνδέσει αυτό το γενικό ιδεολογικό πλαίσιο με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που είχαν οι αγωνιστές που βγαίναν από το μάτι του αυτό, ειδικά στη Γαλλία. Για αυτή η τιμή δεν είναι μικρό πράγμα συντρόφισης και συντρόφι. Και εγώ θα κλείσω με μία φράση του Λέοπολτ Τρέπερ, που συνοψίζει αυτή την απόδοση τιμής. Έχει σημασία το ποιος ήταν ο Τρέπερ. Ο Τρέπερ ήταν ο αρχικατάσκοπος της Σοβιετικής Ένωσης που δρούσε παράνομα στο Βέλγιο, στη Γαλλία και στη Γερμανία στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Τρέπερ ήταν ο συντονιστής, ένας από τους επικεφαλείς της περίφημης Κόκκινης Ορχήστρας. Τις περιπέτειες που είχε η ζωή του μετά είναι ένα μεγάλο ολόκληρο κεφάλαιο, αλλά γράφοντας για την Κόκκινη Ορχήστρα στο βιβλίο με τίτλο «Το μεγάλο παιχνίδι», ο Τρέπερ γράφει: «Ποιος ύψωσε τότε τη φωνή του? Οι τροτσκιστές, ακολουθώντας το παράδειγμα του ηγέτη τους, είναι οι μόνοι που μπορούν να υπερηφανεύονται για αυτή την τιμή, να κατηγορούν αυτούς που κάποτε ούβλιαζαν μαζί με τους λύκους». Εδώ μιλάει για τον εαυτό του. Είχαν όμως ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Είχαν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιδεών. Ήταν οι μόνοι που μπορούσαν να προβάλλουν ένα διαφορετικό μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης που μπορούσε να αντικαταστήσει τον σταλινισμό. Είχαν κάτι να στηριχτούν, ακόμα και στις στιγμές της πιο βαθιάς δυστυχίας, καθώς έβλεπαν την επανάσταση να προδίδεται. Δεν συνδικολόγησαν και δεν υποχώρησαν, γιατί μπορούσαν να ξέρουν ότι η υποχώρησή τους δεν θα υπηρετούσε ούτε το κόμμα, ούτε το σοσιαλισμό. Αυτή είναι μια σημαντική απόδοση τιμής που δεν μας λύνει το πρόβλημα. Στη βάση των εργασιών όσων προηγήθηκαν από εμάς, έχουμε να δουλέψουμε. Έχουμε να δουλέψουμε με τις δικές τους μεθόδους. Μακάρι να μπορέσουμε να δουλέψουμε με τη δική τους επαναστατική αδιαλαξία για να συνεχίσουμε τον αγώνα από εκεί που διακόπτει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήσω και εγώ τον Αντώνη. Νομίζω ότι η εισήγησή του μπόρεσε να βάλει όλα τα ουσιαστικά σημεία, τους τρεις άξονες, κυριότερους άξονες του έργου του Τρότσκι, οι οποίοι παρουσιάζονται και στη συγκεκριμένη έκδοση, σε σχέση με τη διαρκή επανάσταση, σε σχέση με το ενιαίο μέτωπο και σε σχέση με την παράδοση που διαμορφώθηκε στην προσπάθεια να ερμηνευτεί το σταλινικό καθεστώς. Και νομίζω ότι και η επισημάνση που έγινε στο τέλος ως προς την τιμή που υπάρχει σε αυτούς τους αγωνιστές είναι μια υπόθεση που δεν έχει να κάνει με εύσημα, αλλά έχει να κάνει με το πώς ακριβώς, όπως ανέφερε και ο Αντώνης στην αρχή της εισήγησής του, το γεγονός ότι η Σοβιετική Ένωση πήρε την εξέλιξη που είχε, έστρωσε το έδαφος για την κομμουνιστική υπόθεση, ας πούμε, να βρεθεί σε πολύ με δύσκολη θέση.
διότι χρειάζεται να επανέλθουμε στους ώμους των γιγάντων, όπως λέγεται, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα με όσο δυνατό καλύτερο τρόπο μπορούμε. Έχουν έρθει μέχρι στιγμής 3 ερωτήματα και ένα σχόλιο, τα οποία και θα διαβάσω αυτούσια για να τα γνωρίζουν όσοι και όσοι παρακολουθούν. Αυτά έχουν ως εξής. Το πρώτο απευθύνεται στο Θοδωρή του Φέστα και αναφέρει: θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Φέστα πώς εξηγεί την αιμονική άρνηση μέχρι το τέλος της ζωής του Τρότσκι σε μια αυτοκριτική σε σχέση με τις αποφάσεις του για τα γεγονότα της προστάτης. Το δεύτερο ερώτημα, το οποίο δεν έχει συγκεκριμένη απεύθυνση, άρα ούτως ή άλλως είναι όλα ανοιχτά προς όλους, αλλά όπως γράφονται, έτσι θα αναφέρω και εγώ, επελέφθησαν δύο κείμενα με χρονική απόσταση από το σήμερα τουλάχιστον 40 ετών. Δεν νομίζετε ότι μια τέτοια προσπάθεια θα έπρεπε να έχει συμπληρωθεί με ακόμη ένα σύγχρονο κείμενο? Άλλωστε, ο σκοπός του βιβλίου είναι η επικαιρότητα των ιδεών του Τρότσκι, έτσι δεν είναι? Και το τρίτο ερώτημα, στη σημερινή οπτική των πολυπίκυλων τροτσκιστικών ρευμάτων, ποια είναι η κυρίαρχη άποψη θέση σε σχέση με την πρώην Σοβιετική Ένωση? Ήταν εκφυλισμένο εργατικό κράτος ή κρατικοκαπιταλιστικό μόρφο? Αυτές είναι οι τρεις ερωτήσεις που έχουν έρθει μέχρι στιγμής. Και τέλος υπάρχει ένα σχόλιο, το οποίο επίσης διαβάζω αυτούσιο, απευθύνεται στο Δημήτρη τον Κατσορίδα, και αναφέρει ότι κάποιος θα έπρεπε να κάνει ένα κατάλογο με τις εκδόσεις Τρότσκι στα ελληνικά και τι δεν έχει εκδοθεί στα ελληνικά. Έχω δει μικρές μπροσούρες με μικρά άρθρα που κανείς δεν ήξερε ότι υπάρχουν, και φυσικά δεν υπάρχει, δεν έχουν και μεγάλο τυράζ ή προβολή. Επίσης, θα ήθελα να μάθω αν στο αρχείο Τρότσκι υπάρχουν ενεργοί μελετητές που παράγουν έργο, αν γνωρίζουμε κάτι σχετικά με αυτό. Και δεν υπάρχει άλλη ερώτηση ή σχόλιο. Νομίζω ότι με την ίδια πορεία που έγιναν και οι εισηγήσεις, να προχωρήσουμε σε όποιο σχολιασμό αποφώνησης και ολοκλήρωσης της κουβέντας. Άρα λοιπόν ο λόγος στο Θοδωρή. Ναι, είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή, αυτό το που έχει γράψει ο Λεοπόλ Τρέπερ που ανέφερε ο Αντώνης. Εγώ θέλω σε αυτό το πνεύμα να αναφερθώ σε κάτι που έχει καταγραφεί ότι έχει πει ο Χίτλερ για τον Τρότσκι σε αυτή την περίφημη συνομιλία του, την οποία έχει αφήσει στην ιστορία, για την οποία έχει γράψει ο Κουλόντ, ο Γάλλος πρεσβευτής τότε στο Βερολίνο το 1939, που υποστηρίζει ότι ο Χίτλερ του είπε, απολογούμενος για τη συμφωνία που έκανε με τους Σοβιετικούς για το μοίρασμα της Πολωνίας, ότι ο σκοπός του βέβαια είναι η αποτροπή του πολέμου και βεβαίως υπονοεί της επανάστασης, υποκριτικά βέβαια λέει τον πρώτο, και υποστηρίζει ότι σε αυτή τη δηλώνει ότι σε αυτή την περίπτωση ο μόνος κερδισμένος θα είναι ο κύριος Τρότσκι, θέλοντας να τον ταυτίσει με αυτό που θα λέγαμε επανάσταση. Δεν θα μακρηγορήσω στις απαντήσεις. Νομίζω ότι τα μεγάλα ζητήματα έχουν θυχτεί στο βαθμό που πρέπει από τη συζήτησή μας. Δεν μπορώ εγώ να δώσω μία απάντηση συνολική σε αυτό το ερώτημα, γιατί ο Τρότσκι είχε μία αιμονή με το θέμα του της Κροστάδης, γιατί δεν παραδέχτηκε το λάθος. Μόνο ο Τρότσκι θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Δεν το έκανε. Είχε τη δυνατότητα. Ο Λένιν, ας πούμε, δεν την είχε, γιατί αρρώστησε και πέθανε από σου μετά. Πιστεύω ότι ο Τρότσκι δεν ήθελε να το δει ως λάθος το θέμα, ουδής αλάθητος. Νομίζω ότι ως προς αυτό το θέμα ήταν δέσμος μιας αντίληψης αυταρχικής. Σχέση με το δεύτερο ερώτημα για την ανάγκη ενός σύγχρονου κειμένου, επειδή αυτά είναι παλιά, θέλω να πω το εξής. Σίγουρα θα ήταν σημαντικό ένα θεωρητικό κείμενο που αναφέρεται στο σήμερα, πιο χρήσιμο από ποτέ. Ωστόσο, εγώ νομίζω, και το είπα στην αρχή, πιστεύω ότι τα ζητήματα που πραγματεύεται το βιβλίο αυτό και από την πλευρά του ενός και του πρώτου και του δεύτερου συγγραφέα μπορεί να φαίνονται παλιά, αλλά είναι πάρα πολύ σύγχρονα, επίκαιρα και πολύ κρίσιμα σήμερα. Όπως είναι το παράδειγμα, ας πούμε, του ενιαίου μετόπου και της διαρκούς.
σήμερα, ειδικά για την Ελλάδα, που ένα κομμάτι της αριστεράς είναι τόσο συσταριστικό όσο δεν παίρνει άλλο. Τώρα για το τρίτο ερώτημα, εγώ δεν είμαι ίσως αρμόδιος να απαντήσω. Υπάρχουν άλλοι καταδηλότεροι και εκπρόσωποι διαφορετικών σχολών, στο πω έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι οι περισσότερες τάσεις του συστημικού κινήματος αναφέρονται σε εκκλεισμένο κράτος παρά στην άλλη προσέγγιση. Η δική μου προσέγγιση είναι, ας πούμε, η κλασική. Για λόγους, ας πούμε, προσωπικής ιστορίας και ψυχολογικούς, δεν μπορώ να τα θεμελιώσω επιστημονικά. Μου φαίνεται πιο κοντά στην αλήθεια και στη διαλεκτική, θα το λέγαμε. Πράγμα, ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι μετά το 89, μετά το 90, μετά την κατάρρευση των καθεστώτων της Ανατολικής και της Σοβιετικής, δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα με αυτά τα ζητήματα. Εγώ από τη συνολική συζήτηση κρατάω τα εξής. Η ανάλυση του σταλινικού φαινόμενου, η θεωρία της διαρκούς επανάστασης, το γεγονός ότι το κίνημα μεταπολεμικά, το διεθνές κίνημα ακολούθησε τη θεωρία των σταδίων, κόστησε στην Ελλάδα μας, κόστησε μια τεράστια ήττα που τις συνέπειες της πληρώνουμε ακόμα και σήμερα. Είναι σωστό ότι το νέο μέτωπο δεν είναι τακτική, είναι στρατηγική και είναι στρατηγική για την ηγεμονία. Και τέλος, πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε την πίστη του Τρότσκι σε αυτό που λέμε επανάσταση και τα τελευταία του λόγια ήταν περίπου σε ελεύθερη μετάφραση τα εξής. Φαίνεται, λέει, ότι δεν θα γλιτώσω αυτή τη φορά από την δολοφονική επίθεση που έγινε. Πείτε στους συντρόφους ότι είμαι σίγουρος για την νίκη της σοσιαλιστικής επανάστασης. Έχω τελειώσει. Είμαι εντάξει. Okay, ευχαριστούμε. Ο λόγος τώρα στον Δημήτρη τον Κατσορίδα. Ακούγομαι. Ναι, Δημήτρη. Ακούγομαι. Ακούγεσαι, ναι. Okay. Ωραία. Καταρχήν, σε σχέση με τα ερωτήματα που θήκτηκαν και θα κάνω και ένα έτσι γενικότερο κλείσιμο. Πρώτον, όσον αφορά το θέμα της Κροστάντης. Η αλήθεια είναι ότι ο Τρότσκι μέχρι τελευταία στιγμή υπερασπιζόταν την καταστολή της Κροστάντης, έχει γράψει και κείμενο γι' αυτό. Αν και για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, δεν ήταν αποφάση του Τρότσκι, ήταν αποφάση όλη της Κεντρικής Επιτροπής του Μπολσεβίγου Κόμματος, το οποίο βεβαίως ο Τρότσκι δεν εναντιώθηκε, έτσι, και αυτός την ψήφισε. Αλλά το ότι χρεώνεται μόνο στον Τρότσκι, επειδή ήταν ο αρχηγός του ηγέτης του Κόκκινου Στρατού, αυτό είναι και λιγάκι, πώς να το πω, ας πούμε τώρα. Λίγο κακία, να το πω έτσι πολύ απλά, ας πούμε, ότι χρειάζεται μόνο στον Τρότσκι για να ήταν απόφαση όλου του κόμματος. Σε ό,τι με αυτό... Δημήτρη, έχει κλείσει το μικρόφωνο σου. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Δεν ακούγεσαι. Πρέπει να ανοίξει το μικρόφωνο σου, Δημήτρη. Δεν ακούγεται τίποτα. Ακούγομαι. Τώρα είναι μια χαρά. Okay. Θεωρώ ότι ήταν λάθος η απόφαση των Μπολσεβίκων όσο αφορά το θέμα της Κροστάνδης. Και μάλιστα η καταστολή της Κροστάνδης συνέπεσε και με την απόφαση τους για τη νέα οικονομική πολιτική, αλλά και με την απόφασή τους για την κατάργηση των τάσεων εντός του κόμματος, αλλά και των υπολείπων κομμάτων ακόμα των Σοβιετικών.
παρότι οι ίδιοι είχαν πει ότι ήταν προσωρινό μέτρο μέχρι που να οδηγηθούν στην εξομάλυση. Ο Σταλινισμός βεβαίως το αξιοποίησε αυτό, ούτως ώστε να το κάνει μόνιμο μέτρο. Ο Τρότσκι, όσο αφορά το θέμα της κατάργησης σοβιετικών κομμάτων και των τάσεων, αργότερα επανήλθε και ήταν αυτοκριτικός. Θεώρησε δηλαδή, το είπαν κάποιοι ομιλητές, δεν θυμάμαι ποιος, ότι ήταν ένα σημείο στο οποίο στηρίχθηκε ο Σταλινισμός για να εδραιωθεί. Το δεύτερο σημείο είναι όσο αφορά το χαρακτήρα της Σοβιετικής Ένωσης, ποιο ήταν το κυρίαρχο ρεύμα μέσα στο χώρο του τροτσκισμού. Δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση ποιο ήταν το κυρίαρχο ρεύμα. Εγώ, για παράδειγμα, πρόκειται από ένα ρεύμα που θεωρούσε τη Σοβιετική Ένωση ως εκφυλισμένο εργατικό κράτος. Ο Αντώνης πρόκειται από άλλο ρεύμα, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα αυτή η κουβέντα έχει μόνο ιστορική αξία. Γιατί το σύστημα κατέρευσε. Οπότε το να συζητήσουμε σήμερα για το ποιο ήταν ο χαρακτήρας είναι για μελετητές πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν έχει δηλαδή κάποιο πρακτικό νόημα να το κουβεντιάσουμε. Και έρχομαι στο επόμενο θέμα της Ωραίας Αλλακούς Επανάστασης και θα το συνδέσω λιγάκι με το ζήτημα του χαρακτήρα αυτών των καθεστώτων. Καταρχήν να πω ότι η θεωρία της Διαρκούς Επανάστασης επιβεβαιώθηκε και στην Κίνα και στην Κούβα. Το πρόγραμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας ήταν για περί νέας δημοκρατίας, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν, Αντώνη? Έτσι λέγονταν. Δηλαδή ένα πράγμα σταδιακό ολοκλήρωση του καπιταλισμού και μετά προχωρημό σοσιαλισμού, αλλά λόγω ακριβώς των εσωτερικών προβλημάτων και της υπεραλιστικής επίθεσης αναγκαστήκαν να προχωρήσουν σε σοσιαλιστικά μέτρα, δηλαδή εθνικοποίηση κλπ. Στη ΔΕ Κούβα είναι ακόμα πιο κραυγαλαία περίπτωση, γιατί ο Κάστρο δεν ήταν κομμουνιστής. Δεν ήταν στην αντίληψη του δηλαδή να φτιάξει, να προχωρήσει σοσιαλιστικά μέτρα. Αναγκάστηκε πάλι για τις εσωτερικές πιέσεις και την επίδεση του υπεριαλισμού να αποχωρήσει σε σοσιαλιστικά μέτρα. Δηλαδή και οι δύο ουσιαστικά προχωρήσανε στην αντίληψη της θεωρίας Αλλακούς Επανάστασης χωρίς ήδη να είναι διαρκό επαναστάτης. Το πιο τραγελαφικό δε με την Κίνα είναι ότι σήμερα, από ό,τι διαβάζω και σε κείμενα και Κινέζων την ηγεσία αλλά του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, οι Κινέζοι σήμερα έχουν επιστρέψει στην αντίληψη που έλεγε ο Λένιν περί δημοκρατικής διατορίας του πολιτεριάτου και της αγροτιάς, χωρίς βέβαια δικτατορία, δημοκρατία. Δηλαδή με πλήρη κυριαρχία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δηλαδή, σε κείμενά τους που διαβάζω, λένε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί παραγωγικά το σύστημα με μορφές ελεύθερης οικονομίας και καπιταλιστικής ανάπτυξης, και εφόσον αναπτυχθεί όλο αυτό το σύστημα οικονομικά, τότε να προχωρήσουμε σε μέτρα σοσιαλιστικού μετασχηματισμού. Δηλαδή έχουν επιστρέψει σε προθύστερες μορφές θεωρίας, σε κάποιες που για να αναπτύξει ο Λένιν, αλλά με πολύ ακόμα χειρότερους όρους, με καθεστώς δακτορικό. Συγγνώμη. Αυτό που θέλω να πω για να κλείσω είναι ότι ο Τρότσκι ανήρθε μαζί με την άνοδο του κινήματος και έπασε με την πτώση του αυτού του κινήματος. Όπως έλεγε ο Βίκτορ Σέρζ, χωρίς τη γενναία ήττα μας η επανάσταση θα ήταν 100 φορές πιο ετοιμένη. Για ποιο λόγο? Επειδή ο Τρότσκι με τους συντρόφους του έσωσαν την τιμή της επανάστασης κρατώντας ακυλίδωτη τη σημεία του μαρξισμού. Και για να κλείσω, θέλω να πω ότι ο Τρότσκι δεν ασχολήθηκε μόνο με αμιγώς πολιτικά ζητήματα, αλλά και με ζητήματα οικονομίας και με ζητήματα ιστορίας και με ζητήματα επικοδομήματος. Έχει πολύ ενδιαφέρον, για παράδειγμα, η στρατιωτική του σκέψη, η οποία συμπυκνώνεται σε 4 τόμους. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μεταφρασμένοι. Στην προσέγγιση της θεωρίας των μακροκυμάτων, στους λεγόμενους κύκλους Κοντράντιεφ. Ήταν τρομερή η σκέψη του Τρότσκι συμπληρώνοντας τους κύκλους Κοντράντιεφ με ζητήματα πολιτικής και επικοδομήματος. Το οποίο το πήρε μετά ο Μαντέλ και γράψε ολόκληρο βιβλίο για τη θεωρία των μακροκυμάτων.
Επίσης, η ανάλυση του για το φασισμό. Την εξαιρετική ανάλυση που κάνει ο Τρότσκι για τον φασισμό. Το μεγαλειώδες έργο του για την ιστορία της Ρώσικης Επανάστασης, όπου έδωσε ένα καινούριο κυριολεκτικά τρόπο στην ιστοριογραφία, που πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν οι από κάτω, οι ταξικοί αγώνες. Και τα πρόσωπα και οι ηγέτες συνδέονται με αυτές τις κοινωνικές διεργασίες και διαποτίζονται από αυτές. Ενώ αντίθετα, αυτό το οποίο βλέπουμε και μαθαίνουμε ως ιστορία είναι ότι φτιάχνεται από τα πάνω, συνήθως από τους ηγέτες, παραγνωρίζοντας δηλαδή το από κάτω. Αυτό το οποίο έβαλε ο Τρότσκι στο δίτομο βιβλίο του είναι ακριβώς το καινούριο τρόπο προσέγγισης της ιστοριογραφίας. Επίσης, ασχολήθηκε με τα προβλήματα της καθημερινής ζωής. Υπάρχει βιβλίο του, τα προβλήματα της καθημερινής ζωής. Με στήματα τέχνης. Το μανιφέστο για μια ανεξάρτητη επαναστατική τέχνη που γράψε μαζί με τον Μπρετόν. Με το βιβλίο που έχει βγει «Γυναίκες και οικογένεια». Τα ζητήματα της λογοτεχνίας, των επιστημών, της ψυχανάλυσης. Μίλησε για την ανάγκη πρωταρχικής πολιτιστικής συσσόρευσης και υπεράσπισε με πάθος την ανεξαρτησία και την ελευθερία της τέχνης και των επιστημών. Τέλος, υπερασπίστηκε το φρουιδισμό, διαβλέποντας τη διαλεκτική σχέση μεταξύ φρουιδισμού και μαρξισμού, και τολμώ να πω ότι πρώτος ο Τρότσκι έθεσε τις βάσεις του φρουιδομαρξισμού πριν ακόμα τις αναπτύξει ο Βίλχεμ Ράιχ. Με αυτό ολοκληρώνω και από την κουβέντα μας διαβλέπω ότι η επόμενη μεγάλη συζήτηση η οποία θα ανοίξει εντός τουλάχιστον κάποιων τμήματων της αριστεράς στη χώρα είναι μάλλον η τακτική του ενιαίου μετώπου, που καλό θα είναι να αρχίσουμε σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε, να διαβάζουμε, να σκεφτόμαστε, να συζητάμε και να ανοίξουμε και μια μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα, γιατί τα ζητήματα τα πολιτικά αυτή τη στιγμή τρέχουν και είναι και το κίνημα είναι παροπλισμένο, αφοπλισμένο και τρομερά μεγάλη στρατηγική υποχώρηση και ήττα. Και νομίζω ότι τα εργαλεία που μας έδωσε ο Τρότσκι και η Κομιτέρν για τον ιό μέτωπο νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλά και αξιοποιήσιμα στις σημερινές συνθήκες. Κατάλογος με τα βιβλία του Τρότσκι όντως θα ήταν καλό να γίνει ό,τι υπάρχει στην Ελλάδα γύρω από τον... έχει γράψει μάλλον τη βιβλία που μεταφραστεί του Τρότσκι αλλά και γύρω από τον Τρότσκι. Είναι ένα μεγάλο έργο, δεν ξέρω ποιοι έχουν το κουράγιο να το κάνουν. Θα ήμουν διατεθειμένος με βοήθεια να το κάνω. Έχω μια μεγάλη βιβλιοθήκη με βιβλία του Τρότσκι και βιβλία τροτσκιστικά. Φαντάζομαι έχει και ο Αντώνης. Έτσι, Αντώνη? Περίπου. Οπότε με μια βοήθεια μπορεί να μαζέψουμε να κάνουμε το κατάλογο. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο λόγος τη Μαρία. Πρέπει να ανοίξεις το μικρόφωνο σου, Μάνια. Κάτι νομίζω ότι είπε κατά κάποιο τρόπο ο Αντώνης είναι ότι μιλάμε ουσιαστικά αναφερόμενοι και στη Διαρκή Επανάσταση και στο ενιαίο μέτωπο και στο μεταβατικό πρόγραμμα αλλά και στον αναγκαίο διεθνισμό. Δεν μιλάμε στην πραγματικότητα για θέσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ξεκομμένα μία από την άλλη, αλλά για ένα πλέγμα θέσεων που είναι και η ουσιαστική συνεισφορά του τροτσκιστικού ρεύματος στο πολιτικό γίγνεσθε. Δηλαδή, η θεωρία της διαρκούς επανάστασης αναγκαστικά συνδέεται με την στρατηγική του ενιαίου μετώπου ως μέσο για την επίτευξή της, και αυτή με τη σειρά τη συνδέεται με το μεταβατικό πρόγραμμα αλλά και με το διεθνισμό. Δεν θεωρώ ότι η θεωρία της διαρκούς επανάστασης
απευθύνεται αποκλειστικά σε μη ανάπτυκτες ή μη ανεπτυγμένες χώρες. Νομίζω ότι έχει μία αξία και στο γίγνεσθε σε χώρες της Ευρώπης, παραδείγματος χάρη όπως η δική μας. Δηλαδή, μία ρήξη με τους δανειστές προϋποθέτει, παραδείγματος χάρη, μία ευρεία αναδιανομή του πλούτου για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Με αυτή την έννοια, απαιτείται ένας παραγωγικός μετασχηματισμός που από μόνος του με παραπέμπει στην ανάγκη μιας σοσιαλιστικής κατεύθυνσης. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι πρέπει να δούμε τη θεωρία της διαρκούς επανάστασης πιο διευρυμένα και ακόμα και στη τοποθεσία την οποία βάζουμε στην ίδια μας τη χώρα. Και επαναλαμβάνω ότι η μία θέση δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτοτελώς έναντι της άλλης. Εάν ταυτόχρονα δεν επιδιωχθεί η δημιουργία ενός μεγάλου πανευρωπαϊκού ρεύματος στήριξης αγώνων, δεν μπορούν να περάσουν, δεν μπορούν να επιτύχουν νίκες αυτές τις αγώνες. Πάρω πάλι το παράδειγμα που ανέφερε ο Μαντέλη, ακόμα και ο αγώνας των Βιετναμέζων στηρίχθηκε πάρα πολύ πάνω στη στήριξη, πάνω στην αντίθεση στον πόλεμο που δημιουργήθηκε στις χώρες της Δύσης που συμμετείχαν στον πόλεμο αυτό. Ήταν καθοριστικός παράγοντας για την νίκη. Έτσι μιλάμε δηλαδή για μια ενότητα στόχων που δεν μπορούν να επιτευχθούν παρά μόνο εάν επιδιωχθούν με έναν ενιαίο και ταυτόχρονο τρόπο. Τώρα, σε επιμέρους ζητήματα, όσο να αφορά π.χ. το θέμα της προστάμβης, εγώ επέλεξα να μην αναφερθώ σε αυτό, περισσότερο όχι γιατί το θεωρούσα ως μη λάθος. Είναι ένα λάθος που έγινε με τον τρόπο όμως με τον οποίο είπε ο Δημήτρης. Δηλαδή ήταν ένα λάθος συλλογικής ηγεσίας του ΚΚΣΕ. Περισσότερο όμως το θεωρώ σύμπτωμα μιας περίοδου η οποία περιείχε και άλλα στοιχεία μέσα της που με τη σειρά του κατά κάποιο τρόπο προετοίμασαν την άνοδο του στεγνισμού. Αυτά εν ολίγης θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, γιατί ως σύγχρονη σταχτοπούτα σε λίγο θα χάσω το κοβάκι μου, δηλαδή δεν θα μπορέσω στα γραφεία της ΔΕΑ και δεν θα μπορέσω να πάω σπίτι μου και να πληρώσω πρόστιμο. Θεωρώ ότι ο διάλογος ήταν πάρα πολύ καλός. Και πράγματι νομίζω ότι η στρατηγική του ενιαίου μετόπου που συνδέεται με αυτή του μεταβατικού προγράμματος θα πρέπει να είναι στις άμεσες προτεραιότητες διαλόγου την επόμενη περίοδο, καθώς είναι ένα πάρα πολύ άμεσο πρακτικό αντίκρισμα για την εποχή μας και την πραγματά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς και καλή επιστροφή. Τελευταίος ομιλητής, τελευταίο κλείσιμο μάλλον, ο Αντώνης. Δύο πράγματα για το συγκεντρωτισμό. Το ένα, συγκεντρωτισμός, ενώ το συγκεντρωτισμό του Τρότσκι στο κόμμα. Είναι αλήθεια ότι πριν την Επανάσταση του 17, ανάμεσα στο Λένιν και μια σειρά επαναστάτες στη Δυτική Ευρώπη αναπτύχθηκε πολεμική πάνω στο ζήτημα του συγκεντρωτισμού στο κόμμα. Η πιο γνωστή είναι η Ρόζα και η σύντροφή της γύρω από τη Ρόζα, ο Μέρινγκ και άλλοι. Εδώ υπάρχει ένα κλασικό λάθος που γίνεται, να συζητάει κανένας ένα τόσο σοβαρό θέμα έξω από τις συγκεκριμένες συνθήκες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τι σήμαινε να είσαι επαγγελματικός στέλεχος στο Επαναστατικό Κόμμα στη Ρωσία? Σήμαινε ότι βγαίνει στην παρανομία, ζεις σε συνθήκες χειρότερες από το μέσο επίπεδο της εργατικής τάξης και συνήθως σε μικρό χρονικό διάστημα συλλαμβάνεσαι, ακολουθεί μια φρικτή φυλάκιση και μια περίοδος μεγάλη εξορίας στη Σιβηρία και ούτω καθεξής. Τι σήμαινε να είσαι επαγγελματικός στέλεχος στο S5? Σήμαινε ότι έχεις μια καλή δουλειά, ζεις με τρόπο
αισθητά καλύτερο από το μέσο όρο της εργατικής τάξης και έχεις εγγυημένες ελευθερίες περισσότερο από ό,τι είχε ένας μέσος εργάτης. Άρα είναι άλλο πράγμα ο αναγκαίος συγκεντρωτισμός στο ένα κόμμα και άλλο στο άλλο. Ο Λένιν, όταν μιλάει για αυτό το θέμα, το συγκεντρωτισμό στο κόμμα και τις ρωσικές συνθήκες, λέει ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θα ήμουν ευτυχής να μπορούσαμε να οργανωθούμε με βάση την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία του τύπου, αλλά αυτά τα πράγματα είναι μέσα στο πρόγραμμα της Επανάστασης στη Ρωσία και δεν είναι μέσα στην πραγματικότητα. Ο Τρότσκι και μια σειρά από άλλοι Ρώσοι επαναστάτες σταθήκανε στη μέση αυτής της συζήτησης, κάνοντας έντονη κριτική, ακόμα και πολεμική στο Λένιν, για τα ζητήματα συγκεντρωτισμού στο κόμμα. Βρεθήκαμε να έχουν συμβιωτική τάση, όπως είπε και ο Θοδωρής, στάση, όπως είπε και ο Θοδωρής, με τους Μενσεβίκους, από τους οποίους τους χώριζε η πολιτική στρατηγική χάσμα ολόκληρο. Ο Τρότσκι λύνει αυτό το πρόβλημα το 17 με την ένταξή του μαζί με τους συντρόφους του στον Μπολσεβίκικο κόμμα. Την καθυστέρηση της ένταξης ο Τρότσκι την περιγράφει με πολύ μελανά χρώματα. Λέει, πρόκειται για το μεγαλύτερο πολιτικό λάθος της ζωής μου. Ένα πολιτικό λάθος ασυγχώρητο. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι κατά τη δική μου γνώμη και όχι κανένας άλλο σημαντικότερο από μένα, εδώ ισχύει ένα φαινόμενο: όποιος καεί με το χυλό, στη συνέχεια φυσάει και το γιαούρτι. Νομίζω ότι από την αυτοκριτική πάνω σε αυτό το σημαντικό πολιτικό λάθος στη ζωή του, ο Τρότσκι έβγαλε ένα συμπέρασμα ότι όφιλε να δικαιολογήσει σε κορυφαίο επίπεδο όλους τους χειρισμούς που έκανε ο Μπολσεβικισμός μέχρι τουλάχιστον την εποχή ζώντος του Λένιν. Και από αυτή την, κάπως έτσι πρέπει να δει κανείς και την προστάμενη, αλλά σε αυτό θα επανέλθω παρακάτω. Δεύτερο ζήτημα, συγκεντρωτισμός και πολιτική οργάνωση του κράτους. Το ζήτημα της εθνοσυνέλευσης. Και εδώ τα πράγματα είναι εξαιρετικά πιο πολύπλοκα. Πώς παρουσία, η σύγκληση της εθνοσυνέλευσης ήταν μέσα στο πρόγραμμα του Μπολσεβικισμού. Πώς παρουσιάζονταν τα πράγματα όμως το 17, το μαζικό κόμμα σε ψήφους είναι ένα κόμμα για το οποίο ελάχιστα πράγματα ξέρουμε στη Δύση και ελάχιστοι του έχουν δώσει προσοχή. Είναι η ΕΣΕΡΗ. Ξέρουμε ορισμένα πράγματα για οι σοσιαλεπαναστάτες. Ξέρουμε ορισμένα πράγματα μόνο για την αριστερή του πτέρυγα. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για το σύνολο αυτού του κόμματος, το οποίο ήταν βαθιά ριζωμένο στην αγροτιά, ήταν ένα πολύ μάχημο κόμμα, διατηρούσε ένοπλο τμήμα, δεν έπαιζε με τους σοσιαλεπαναστάτες, θέλω να πω, και το οποίο είχε συγκεκριμένη γραμμή απέναντι στον πόλεμο. Η γραμμή των σοσιαλεπαναστατών ήταν συνέχεια του πολέμου, πάση θυσία μέχρι την τελική ρωσική νίκη. Τι θα σήμαινε λοιπόν αν οι Μπολσεβίκοι δερχόντουσαν με ένα βαθμό, και για να μην κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, να το πω ευθέως, να παραδώσουν την εξουσία σε μια κυβερνητική λύση που θα πρόκειται από εθνοσυνέλευση. Αυτό που θα ακολουθούσε θα ήταν μια εγγύηση μιας πιο δημοκρατικής πορείας της Επανάστασης στη Ρωσία. Νομίζω ότι υπήρχαν πολύ βάσιμοι φόβοι ότι αυτό που θα ακολουθούσε θα ήταν μια δεξιά αντεπίθεση για να γίνει εφικτή η συνέχεια του πολέμου. Δεξιά αντεπίθεση ήταν αναγκαία στη Ρωσία. Αυτό ήταν δεδομένο για όλους, ακόμα και για τον Μάρκο. Και από αυτή την άποψη ήταν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο ζήτημα. Έχει σημασία εδώ η κριτική της Λούξεμπουργκ που συγκεντρώνεται πάνω στο ζήτημα της Εθνοσυνέλευσης, κατηγορώντας τον Λένιν, τον Τρότσκι και τους συντρόφους τους για την άρνηση της Εθνοσυνέλευσης, όταν η ίδια φτάνει μπροστά σε αυτό το καθήκον. Το 18 στη Γερμανία, κάτω από το βάρος του S5, συγκαλείται και προκυρήσονται εκλογές η Εθνοσυνέλευση. Τι στάση παίρνει η Ρόζα? Όχι στην Εθνοσυνέλευση. Πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Και μάλιστα στο ιδρυτικό συνέδριο του Γερμανικού Κόμματος αποφασίζεται, λάθος κατά τη γνώμη μου, αποφασίζεται ούτε καν να κατέβουν στις εκλογές για την Εθνοσυνέλευση. Θέλω να πω ότι είναι πολύ πιο σύνθετα τα πράγματα και πρέπει να εξετάζονται μέσα σε αυτή τη συνθετότητα.
ο Σέρζ για την Κροστάντη. Ο Σέρζ έχει πει ευθέως την νόμη του ότι ήταν απολύτως λάθος η καταστολή της Κροστάντης. Όμως τη βάζει μέσα σε ένα πλαίσιο που πρέπει να γίνει κατανοητή. Λέγοντας ότι η πίεση του πολεμικού κομμουνισμού πάνω μας είχε φτάσει στο απόγειο. Το κόμμα έψαχνε σχεδόν παραφρονημένο να βρει τρόπο χαλάρωσης του πρόγχου του πολεμικού κομμουνισμού. Σε αυτή την αναζήτηση, απέναντι στην πρόκληση της Κροστάντης, ο Σέρζ λέει το κόμμα παραφρόνησε. Το κόμμα έκανε ένα λάθος. Δεν βρέθηκε η δυνατότητα, που συνήθως βρισκόταν μέσα από τις παρεμβάσεις του Λένιν του Τρότσκι, να υπάρξει ψυχραιμία, να υπάρξει πολιτική αντιμετώπιση, να υπάρξει οργάνωση της πολιτικής αντιμετώπισης. Τι κρατούμενα πρέπει να βγάλουμε? Ότι ασφαλώς ήταν λάθος. Αυτό που μας αφορά τώρα δεν είναι η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων συνθηκών που αντιμετωπίζαν αυτοί τότε. Αυτό που μας αφορά τώρα είναι αν τέτοιες μέθοδοι και τέτοιες πρακτικές είναι μέσα στο πλειοστάσιο της Επανάστασης. Και η απάντηση είναι όχι. Και με αυτόν τον τρόπο θα πάω και στο τρίτο ερώτημα σχετικά με το εκφυλισμένο εργατικό κράτος ή τον κρατικό καπιταλισμό. Εν μέρη συμφωνώ με τον Δημήτρη τον Κατσορίδα ότι όλη η συζήτηση με τις συγκεκριμένες στροφές, το τι έγινε το 23, τι έγινε το 26, τι έγινε το 28, τι έγινε το 36 κτλ., είναι πλέον ζητήματα ιστορικής ανάλυσης γιατί το καθεστώς στη Ρωσία έχει καταρρεύσει. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα κρίσιμο συμπέρασμα που πρέπει να βγει και το οποίο νομίζω φωτίζει με πολύ ιδιαίτερη έτσι, επάρκεια η θεωρία του πρακτικού καπιταλισμού. Δεν θα επικαλούμουν ούτε αυτό το συμπέρασμα αν δεν εξακολουθούσε να μας το βάζει πάνω στο τραπέζι ένας ελέφαντας. Και ο ελέφαντας είναι η Κίνα. Στην Κίνα δεν έγινε αντεπανάσταση. Μετά το θάνατο του Μάο, το Κομμουνιστικό Κόμμα, δια της Κεντρικής του Επιτροπής, ελέγχει σχεδόν ομαλά τις εξελίξεις. Υπήρξαν οι συγκρούσεις γύρω από τη λεγόμενη συμμορία των τεσσάρων κτλ., αλλά δεν είχαν σημαντικές διαστάσεις. Στην Κίνα δεν υπάρχει αυτό που έγινε στη Ρωσία. Δεν πέρασε λεπίδι η παλαιά φορά. Δεν αντιστάθηκε η παλαιά φορά. Δεν υπάρχει ο Κινέζος Τρότσκι, Κάμενεφ, Ζινόβιεφ, Μπουχάριν και ούτω καθεξής. Και αυτή τη στιγμή έχεις ένα καθεστώς στην κορυφή του οποίου στέκεται η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚ Κίνας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κόσκο είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚ Κίνας. Έχεις ένα καθεστώς στην κορυφή του οποίου στέκεται τάχα μου μια Κεντρική Επιτροπή ενός τάχα μου Κομμουνιστικού Κόμματος, η οποία καθοδηγεί τη Μητρόπολη του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, η οποία πλέον είναι η Κίνα και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη οικονομική σημασία, μεγαλύτερο οικονομικό βάρος, μεγαλύτερο στρατιωτικό βάρος κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή παιδεύονται κιόλας μήπως πρέπει να στρίψουμε στον προστατευτισμό όλα αυτά τα γνωστά περί Τραμπ κτλ. Την επιμονή στη νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση την σηκώνει κυρίως η Κίνα. Πώς μπορούμε να απαντήσουμε αυτό το φαινόμενο? Η γνώμη μου είναι ότι το συμπέρασμα, και αυτό έχει σημασία που πρέπει να βγάλουμε και εδώ, είναι ότι στο όραμα για το οποίο παλεύουμε, ο σοσιαλισμός, η εργατική εξουσία, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το ότι η εργατική τάξη οφείλει να διεκδικεί και να ασκεί με άμεσο τρόπο την πολιτική εξουσία. Σοσιαλισμός χωρίς τους εργάτες στην πολιτική εξουσία δεν υπάρχει στην πολιτική. Και αυτό είναι ένα συμπέρασμα και από τη Ρωσία και σήμερα από την Κίνα. Άρα η επιστροφή στο όλη εξουσία στα Σοβιέτ νομίζω ότι είναι ένα κέντρο της σημαίας που έχουμε να υψώσουμε απέναντι στην τρομερή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε στη σημερινή συγκυρία. Όλα αυτά ότι πρέπει να γραφτούν και πιο σύγχρονα κείμενα και πρέπει να γραφτούν και κατάλογοι κτλ. Είναι αυτονόητα καθήκοντα με τα οποία ο καθένας μας αναμετριέται και με βάση τις δυνατότητες του το τι μπορεί να προσφέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συνομιλητές εκ μέρους των εκδόσεων Redmarks και καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστήσω και εγώ και τον Αντώνη και όλους τους ομιλητές και την ομιλήτρια και όλες και όλους εσάς που παρακολουθήσατε την εκδήλωση. Νομίζω ότι ήταν πολύ ουσιαστική και ενδιαφέρουσα.
Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Καλό σας βράδυ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καληνύχτα σε όλους. Καληνύχτα. Και καλές γιορτές. Υποθέτω ότι έχει σταματήσει η μετάδοση.